Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις πεστέρα μου, τσαπεγόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μυρουκάμα του. Μικρό του μυρουκάμα του κι η κάψα μου μυγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκυπτώ. Μα πιο καλά σαν του σκυπτώ του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μην τις κρατήσεις δε. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Όχι, θέλουν κι γυναίκα. Καλό απόγευμα. Μετρόπολης 95,5 FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5. Της κακομοίρας με το φίλο μου τον Γιάννη τον Λελίδη απέναντι στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Καραμπάκα στο production, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη και την κυρία Ελένη Παπά στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο με τον Κωστή Ραπτόπουλο στο μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5 FM. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, αφού για οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σου κρατάς μόνο την άδεια κυκλοφορία στο χέρι, τηλεφωνεί στο 18133 και όλα τα υπόλοιπα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Για οριστική λοιπόν διαγραφή του οχήματός σου, γρήγορα, αξιόπιστα και φυσικά στην καλύτερη τιμή της αγοράς, όλα με ένα τηλεφώνημα στο 18133. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95.5. Στέλνετε στο Facebook ό,τι μήνυμα θέλετε, ειδικότερα οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό. Μαζί μας είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων, η Εσκιάδης Βαλοδήμος, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε το Hyundai Kona
και να το κάνετε δικό σας με 16 χιλιάρικα. Είναι SUV, είναι χιλιάρι, είναι 120 άλογων. Είναι καταπληκτικό. Πανέμορφο. Μείνανε δύο κομμάτια. Τα τρία φύγαν χτες. Μπορείτε να το αποκτήσετε πηγαίνοντας μια βόλτα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή τηλεφωνώντας στο 2310-596-596 να μάθετε περισσότερα. Ενώ μην ξεχνάτε ότι για τα περισσότερα αυτοκίνητα, για όλα τα περισσότερα είναι τιμοπαράδοτα και για όλα υπάρχει εγγύηση κατώτερης τιμής. Περισσότερα στο 2310-596-596. Ο διαγωνισμός της χρονιάς συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 25 του Φλεβάρη, όπου και θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για τον τυχερό της χρονιάς, ο οποίος θα λαμβάνει μισθό για έναν ολόκληρο χρόνο. Υπάρχει ένα μπανεράκι στο metrosport.gr με το που μπαίνετε πάνω-πάνω, όπου μιλάει για το διαγωνισμό της χρονιάς. Συμπληρώνετε τα στοιχεία σας, παίρνετε μέρος στο διαγωνισμό και από τις 9 και 20 το πρωί μέχρι τις 8 και 20 το βράδυ γίνονται κληρώσεις προκειμένου να βγουν οι νικητές για την μεγάλη κλήρωση της Δευτέρας live και παρουσίαση βολεογράφου εδώ στο Μετρόπολης 95,5 των FM. Πριν πάμε στα θέματά μας, να πω ότι το μυθολογικό πάρκο των 12 άθλων του Ηρακλή, μετά από μια μακρά επιτυχημένη παρουσία στο περίπτωρο 1 της έκθεσης της Θεσσαλονίκης, κλείνει τις πόρτες την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου. Εκατοντάδες χιλιάδες κόσμοι είχαν την ευκαιρία να ζήσουν ένα ταξίδι στον χρόνο με ρομποτικά εκθέματα και γνώρισαν από κοντά την ελληνική μυθολογία με τον πλέον διασκεδαστικό τρόπο. Πρόλαβε να το δεις και εσύ ως την Κυριακή, μαζί με τα παιδιά σου ή με την παρέα σου, με την αποκλειστική προφορά του goldmall.gr με είσοδο από 4,5 ευρώ το άτομο σε οικογενειακό εισιτήριο. Μια χαρά είναι, γιατί όχι. Μπες goldmall.gr, πάρε την αποκλειστική προσφορά για το μυθολογικό πάρκο του Ηρακλή στην έκθεση έως την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου. Ζάχαρη, ζάχαρη, ο Κριστιάνο Ρονάλντο το ήπια. Πικρό καφέ ήπια. Ανάγκη έχει. Ρε άλλο καφέ, πώς δεν είχε ανάγκη. Τι ανάγκη έχει. Τα πήρε όλα. Τα πάντα, με συγχωρείς, τα πάντα σε αυτή τη ζωή είναι χρήμα. Είναι, τι χρήμα. Είναι και δόξα. Τι λίγη δόξα πήρε. Τι είναι, δηλαδή κυκλοφορεί με bodyguard. Έχει όποια γυναίκα θέλει, έχει όποιο σπίτι θέλει, όποια αμάξια έχει. Τι θέλει να κάνει άλλο. Το όνειρό σου. Ποιο είναι το όνειρό σου. Το όνειρό σου είναι να έχεις bodyguard. Τι bodyguard, bodyguard λέγεται. Bodyguard λέγεται. Bodyguard λέγεται. Ναι. Τι να σας. Το όνειρό σου είναι κυκλοφορεί με φουσκωτούς. Όχι, τι να κυκλοφορεί με φουσκωτούς. Να σου πω κάτι. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να κυκλοφορείς μόνος σου, ελεύθερος και να μην σε ζαλίζουν. Να μπορεί να κυκλοφορεί σαν. Πάνε δούλευε σε ένα παντοπολείο τότε, μην παίζει μπάλα σαν τον Ρονάλντο και να κυκλοφορεί μόνο σου. Να πηγαίνει, να έχει το ρημί να σηκώσει το μυαλό, να μην έχει απλώσει τα κοινόξιτα. Δεν είναι επιτυχία. Να κάνει έρωτα με καμιά χοντρή με σπηριά. Δεν κάνει έρωτα. Τι διάλεξε, τι να σε κάνω τώρα. Μα τι να σε κάνω τώρα. Όχι, αυτό που ανέφερε. Δεν σου είπα ότι μιλά λάθο. Λες τι δεν έχει. Μαζί σου. Αλλά το να κυκλοφορεί, να πρέπει να κυκλοφορεί με συνοδεία. Για να νιώθει ασφάλεια, δεν νομίζω ότι είναι το καλύτερο. Μια χαρά είναι. Καλά, εσύ πες ότι είναι μια χαρά. Εσύ και που κυκλοφορείς, νιώθεις ασφάλεια μόνος. Ασφάλεια δεν μπορεί κανείς να νιώθει. Πάρε στη θύρα 10 να δεις κανένα μόνος. Πάω, γιατί. Πάνε, χωρίς bodyguard. Πάνε, για. Αν πάω με bodyguard, τότε θα έχω πρόβλημα. Τι άμα πας. Αν πάω με bodyguard, τότε θα έχω πρόβλημα. Αν πας με αυτούς τους καλούς τους bodyguard, άλλοι θα έχουν πρόβλημα. Έλα, πας στα θέματα τώρα, Ρονάλντο τώρα. Ο Ρονάλντο τώρα, πρέπει να κλάψω εγώ για τον Ρονάλντο. Για να πας κάπου πρέπει να νιώθεις ένοχος για κάτι. Τι να πάω? Για να πας κάπου με φουσκωτούς, ναι, πρέπει ή να απειλείσαι, ναι, ή να νιώθεις ένοχος για κάτι, να έχεις κάνει κάτι κακό. Ωραία. Λοιπόν, από τη στιγμή που έχεις το μέτωπο σου καθαρό, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα στο βρωμίσουν, είναι άλλο το μέτωπο. Με καρούμπαλα. Έλα, πάρε τα θέματα. Άρκα. Τι αστείο. Το μέτωπο σου. Κόζεψες να φας και τη Σίτη. Δεν υπάρχει. Ποια Σίτη να φας. Η καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Η καλύτερη ομάδα. Φυσικά. Η καλύτερη ομάδα. Ποια είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Η City. Είπα όχι. Λοιπόν. Φτάνει 85, πες με ειλικρινά μέχρι να μπει το 2-1. Δεν το έβλεπα το μάτσο, εγώ το άλλο έβλεπα. Σου στείλα και μήνυμα, το διάβασα. Τι να σε πω, άντε και έχανε, άντε και έχανε 2-1 η City. Βρε θα προκρινόταν. Το τι είμαστε. Αλλά να σπάσεις και το 1-20, λέω ρε φίλε, τι θεούλης είναι αυτός. Τι θεούλης είναι, να το σπάσει και το 1-20. Λοιπόν, πέσαμε έξω και οι δύο τελείως του Γιουβέντους. Πώς είπες? Πέσαμε έξω και οι δύο, ναι, τελείως το κομμάτι του Γιουβέντους. Ναι. Στο 7ο λεπτό το είδα το θέμα.
Το κατάλαβα. Περίμενε. Το 7ο λεπτό είναι το λεπτό που καταλαβαίνω αυτό. Αυτό έχει ενδιαφέρον που θα πεις. Ναι. Αυτό που θα πεις έχει ενδιαφέρον. Γιατί εμείς βλέπαμε. Εγώ έλεγα το παιχνίδι είναι κατά πάσα πιθανότητα ισοπαλία. Διπλό, διπλό. Ισοπαλία. Και δεν διαφώνησα με αυτό που είπες ότι όσο περνάει η ώρα θα αξίζει το διπλό. Ναι. Άξιζε το διπλό τελικά. Τι να άξιζε το διπλό. Άξιζε να ποντάρεις το διπλό. Την ώρα του παιχνιδιού. Ναι. Άξιζε. Το λάθος ποιο ήταν και δεν βγήκε. Το λάθος ποιο ήταν. Ναι. Το λάθος ήταν ότι ο Σιμεώνε πήρε το μάτς. Ο Σιμεώνε πήρε το μάτς γιατί ο Σιμεώνε έπαιξε τον δεύτερο ρόλο μέσα στην έδρα του. Δεν είναι ντροπή. Καθόλου ντροπή δεν είναι. Πήρε την κατοχή Γιουβέντους, κάθισε πίσω από τη σέντρα στο 1 δεύτερο του γηπέδου, δεν έκανε πίεση στο κέντρο και στην άμυνα του Γιουβέντους για να φάει. Αυτό που κάνει συνέχεια. Για να βρει ότι μπαλά με τον Ρονάλντο και τον Μάντζουκιτς χώρους. Ο Μάντζουκιτς τι χώρους να βρει. Ο Μάντζουκιτς είναι στους μικρούς χώρους να πούμε. Εντάξει. Καλό, και έχει τρεξίματα. Δεν είναι την μπάλα και Ρονάλντο. Ο Μάντζουκιτς σε 90 λεπτά. Και πασάρι, άμα η Φτέρνα του ακούμπησε την μπάλα τρεις φορές, δεν νομίζω. Τρεις φορές να ήρθε σε επαφή με την μπάλα ο Μάντζουκιτς. Η σωματοδομή του. Τι σωματοδομή. Να μην δικαιολογεί πολύ υψηλές ταχύτητες είναι καλός όμως. Και πασάρει καλά. Άστο. Δεν βρήκε χώρο την μπάλα και ο Ρονάλντο. Γιατί. Γιατί ο Μάγκας είχε στα 40 μέτρα Χουανφράν Χιμένερ Γκοδίν Γουλής Σαούλ Τόμας Ροντρίγκο Κόκε στα 10 μέτρα αυτή. Ο Κρισμάν ήταν σε πιο ελεύθερο ρόλο. Ο Ντιέγκο Κώστα παραφωνία σε αυτή την ιστορία. Σου είπα θα παίξει. Ναι, σου είπα τον έβγαλε. Ευτυχώς που τον έβγαλε. Σου είπα. Αρτσούμπαλος. Τα γκολ δεν τα βάλανε μου περίμενε. Αρτσούμπαλος. Είναι το Περόνε διανύει μια περίμενε. Αρτσούμπαλο είναι ο Περόνα. Τι είναι ο Περόνα, αργός. Μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό μυαλό. Ποιος. Σε ποδοσφαιριστή από τον Περόνε. Ναι. Εντάξει, άμα δεν έχει και μυαλό με τέτοια αργότητα που έχει και προσόντα σωματικά. Είναι χαρισματικό ο άνθρωπο. Φυσικά είναι χαρισματικό. Δηλαδή, α, μην πάμε τώρα αλλούρε κόκκινε. Τώρα, την Ατλέτικο λέμε. Τον Περόνε τώρα θα αναλύσουμε για ένα τέταρτο. Εντάξει, μου θυμίζει τον Περόνε τώρα. Ο Ντιέγκο Κώστα. Τι να κάνω τώρα εγώ. Και έφυγε για πρώτη φορά σε μεγάλου χώρου. Και με μεγάλη παλιά από πίσω, γιατί δεν έχει καθαρό δεκάρι, 4 οχτάρια και αλλαγές του πάλι οχτάρια ήταν, ο Κορέα και ο Λεμάρ, πώς το λένε. Και έφυγε με την πίσω, από την πίσω γραμμή προς την μπροστά με ταχύτητα. Και αν δεν έχαναν ο Κρισμάν και ο Ντιέγκο Κώστα πολλές αντεπιθέσεις, τελευταία πάσα, το κοντρόλ ή την τελευταία πάσα να τη δώσουν λάθος, ήταν μεγάλη ιστορία. Λοιπόν. Να πω ότι ο Γκρισμάν με τον Ντιέγκο Κώστα, Κριεσμάν, το Σαούλ, Κριεσμάν, τον Κριεσμάν και τον Κόκε βγήκανε, έξι ή εφτά φορές, δεν θυμάμαι, έχω σημειώσει, πίσω από το χώρο σε τρομερές αντεπιθέσεις. Κάτι το οποίο η Ατλέτικο δεν το κάνει. Δηλαδή η Ατλέτικο κράτησε αρκετές ανάσες για το παιχνίδι και εντάσεις, έδωσε την κατοχή στη Γιουβέντου σε πολλά σημεία του παιχνιδιού και έφυγε με ταχύτητα και όχι με τη μικρή πάσα. Και το φαγε ούτε με την πίεση, ούτε με τη μικρή και πάσα. Και το έφαγε ο Αλέγκρι. Ναι, και ναι, το έφαγε ο Αλέγκρι. Βέβαια το γκολ ναι. Ήρθε από δύο στημένα. Δεν έχει σημασία. Μισό. Βγήκαν 7 αντεπιθέσεις που θα μπορούσαν να μπουν ναι, δύο ρε, και να μην μπουν τα στημένα μάλιστα. Να πούμε. Εντάξει. Βγήκαν τα δύο στημένα. Στο 27ο λεπτό, στο 27ο λεπτό ήδη είχαν βγει τρεις κόντρες της Ατλέτικο οι οποίες ήταν 3-3, 3-4, 4-3. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση αρνητική τα 55-60 μέτρα απόσταση που είχαν οι γραμμές από τον τελευταίο μέχρι τον πρώτο της Γιουβέντους. Πολλά μέτρα απόσταση. Τεράστιες αποστάσεις. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η κακότητα των δύο από τον τριών χαφ Μπερντατού και Ματουιτή. Πάρα πολύ κακή. Και φυσικά ο Πέλκας της Γιουβέντους ο Ντιμπάλα ήταν. Εντάξει, το κοριτσάκι που πηγαίνει και κάνει πλεξούδες στα τα μαλάκια του στο κομμωτήριο για πρώτη φορά. Πώς? Η άλλη είναι ανθρωποφάγη. Ποιοι είναι ανθρωποφάγοι? Δεν τους βλέπεις. Ανθρωποφάγη. Από τα μούτρα τους. Δηλαδή, κοίτα. Νομίζω ότι όλοι, από το Σιμεώνε μέχρι τους υπόλοιπους, νομίζω ότι έχουν κάνει φυλακή όλοι. Νομίζω ότι όλοι έχουν κάνει φυλακή ομάδα. Μούτρα φυλακή. Τώρα, Χουάν Φραν. Λοιπόν. Πάω κάρι, πες, μαλώνε. Μαλώνε, εντάξει. Μέχρι τη Δευτέρα θα γίνεται μαγελιό. Συγχαρητήρια, τι κέρδος έχει που μαλώνουν. Μαλώνουν τώρα εσύ, οπαδί είναι. Στάσου ρε φίλε. Οπαδί, κλείσει την πόρτα τώρα, μην τους ακούω τώρα. Άντε μην αρχίσω και μιλάω για το μεγάλο Ηρακλή τώρα. Φαγωθήκατε, πάω κάρις και πάω κάρις. Μαλώνουν τώρα.
Δεν άκουσε τώρα μάλλον. Ο Βλαχόπουλος με τον Κλαδά μάλλον. Τι, δεν χαλάει αυτό. Άντε ο Κλαδάς ήταν πρόεδρος της Θύρα 4, είναι ο παδός. Ο άλλος ο Βλαχόπουλος, ο Βουτυράτος, θα πούμε κάτι και μάλλον, δεν καταλαβαίνω. Μα τι Βουτυράτος. Αγαπάνε την ομάδα του το φιλό. Άγιε, 10 κόρες. Χωρίς κέρδος αγαπάει. Αυτό είναι γνήσιο. Δεν κατάλαβα. Και πρέπει να. Χωρίς κέρδος αγαπάει την ομάδα του. Τι κέρδος έχει. Εκτός από το ψυχική ανάτασή του. Άντε ο Κλαδάς είναι ο παδός. Ο άλλος. Επαγγελματίας είναι, τι φωνάζει. Όταν σε κοιτάει η Μίνη στα μάτια. Όταν σε κάνει μια αγκαλιά η κόρη σου. Ναι. Όταν. Τι να σου πω τώρα, αυτά τα πράγματα που αγαπά σου προσφέρουν, αυτό το οποίο δεν μπορεί να σου προσφέρει τίποτα. Ναι. Ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα εκατομμύριο ευρώ. Η ομάδα τι να σε πήρε. Η ομάδα ρε φίλε, πας και σου προσφέρει χαρές, λύπες. Ταυτοποίησε. Ταυτοποίησε τον ψυχισμό σου μαζί με την ομάδα. Μοιράζεται τις χαρές και αυτό εκμεταλλεύονται. Και στα κόμματα και στις θρησκείες και στις ομάδες σας εκμεταλλεύονται. Άλλο αυτό. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Τι αλήθεια είναι αυτό. Αυτό που λες είναι αλήθεια. Σας βάζω και μαλλόν και όταν, τα βρίσκουν μετά. Όταν επέρχεται ο φανατισμός, ναι. Όταν γίνεται κάποιος φανατικός, μετά γίνεται μπέρδεμα. Τώρα το πιο πιθανό είναι να κλείσουν οι αρτηρίες τους και να οικονομήσουν οι καρδιολόγοι. Αυτή η φελή τώρα εδώ έξω. Ωραία, μπελά που βρήκαμε το ζόρι, κάποιος πρέπει να πάθει κάτι. Παιδιά, πάθει κάτι, άμα φωνάζει στα 50. Ε. Και τι θα έρθει μετά, το κρατήσει στο χέρι ο Ισαβίδης ή ο Γουλιέλμος τον άλλον. Έχει να πέσει γενώσιμο που θα πάει καπνός. Αν δεν έφυγε από εδώ. Πάει κάτσο αμαλώσου για την ομάδα. Για λέγε. Είπε βλακεία. Ορίστε. Τα γενώσιμα τι είναι. Τι είναι. Τι είναι τα γενώσιμα. Άστο να μην το πιάσουμε. Έχει να πέσει. Να το πούμε. Όχι, να μην πούμε. Να το πούμε, γιατί κάνεις πως χέρι. Όχι, ρε κόκκι, θα μπλέξουμε. Κάνεις πως χέρι. Θα μπλέξουμε, δεν ξέρω. Δεν θα μπλέξουμε. Κάνεις πως χέρι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, εγώ λέω έχει να πέσει γενώσιμο. Το γενώσιμο. Άντε πάλι. Μη. Είναι. Μη. Το ίδιο φάρμακο. Μη. Η ίδια ουσία. Με άλλο όνομα. Ναι. Ο πρώτος ο οποίος βγάζει ένα φάρμακο. Ναι. Παίρνει την πατέντα για 10 χρόνια. Ρώτα κάποιον ο οποίος δουλεύει στον χώρο της, δεν θέλω να των φαρμάκων. Εντάξει, δεν θέλω. Έχει την πατέντα για 10 χρόνια. Ωραία, ξεφύγαμε. Λοιπόν, πάλι. Μετά τα 10 χρόνια, ναι. Οι υπόλοιποι μπορεί να παράγουν το ίδιο φάρμακο, ναι. Με άλλη όμως ονομασία, ναι. Και ονομάζεται γενώσιμο. Έχει την ίδια ουσία. Την ίδια σφαίρα. Πάλι φορά πάλι ανεβαίνω. Φρε, δεν θέλω να αναλύσω. Μην τρομοκρατείτε τον κόσμο με βλακίες. Το ρωτάω. Τον καλό κάνεις τώρα. Όχι, δεν κάνω. Επειδή δεν έχουν φράγκα να πάρουν τα κανονικά, παίρνουν τα γενέσματα, τους πούμε καλό είναι το γενέσμα. Όχι, ρε. Καλό είναι. Δεν είπα. Ρωτάω εγώ τον κολλητό σου, τον γιατρό. Τον Γιάννη τον Μανιώτη. Ναι. Τώρα, ρε Γιάννη, τώρα δεν είναι λάθος να κάνω εμβόλιο. Λέει χαζός. Κάνω και τα γουρούνια εμβόλιο. Ποιος το είπε λέει, αυτό, πρέπει να κάνεις εμβόλιο. Ναι, πουλήσουν εμβόλιο αυτοί. Ναι. Δεν πουλήσουν. Δωρεάν και τα εμβόλια. Τι δωρεάν. Δωρεάν και. Προμήθεια από πίσω. Δωρεάν. Λέγε ρε παρακάτω. Έχει κανένα λόγο να μου πει. Πρέπει να απαντήσει. Πού καταλήγει η κουβέντα, ρε. Του λες θα πέσει γενώσιμο και αυτός θα πει τι καλά που τα γενώσιμα. Εντάξει, καλά είναι. Εγώ δεν είπα ότι είναι καλά, αλλά γενώσιμα είναι. Πάμε παρακάτω τώρα. Πάρε γενώσιμο εσύ. Μόλις πάρεις το πρώτο έφραγμα, τράβα ένα γενώσιμο. Να γίνεις καλά. Εντάξει, εγώ δεν είπα να μην γίνει. Θα ξέρω εγώ τι μου βάζουν. Επειδή δεν θα ξέρεις τι σου βάζουν, πάνε στα θέματα τώρα. Άντε, τελείω. Καλησπέρα και καλή εκπομπή από το Σύνδεσμο Φίλων Καζαμπάκα. Ναι, ναι. Κόκκινε bodyguard είναι. Εγώ λέω bodyguard. Και εσύ πες ότι το O ή το A. Προφέρεται με τον ίδιο bandicard, τρόπο. Bandicard, εντάξει, ναι. Δεύτερον, ναι. Ο Ράπ έχει δίκιο και παίζουμε έναν όμως που δεν θα ήθελε να έχει αυτά που έχει ο Ρονάλντο. Έναν να μην μου πεις εσένα, δεν υπάρχει άνθρωπο που δεν λάτρεψε ή δεν ήθελε τα λεφτά και τη δόξα. Λάθος κάνεις. Λάθος. Το χρήμα πολύ εμείς τη δόξα ουδείς. Έτσι. Εντάξει, τίποτα δεν βγαίνει τυχαία. Μόλις πας στο σούπερ μάρκετ. Τα χρήματα, ναι. Μπορεί να τα μισείς, γι' αυτό και βλέπεις. Μπράβο, πολλοί άνθρωποι που έχουν τεράστια οικονομική ευρωστία. Τα έχουν όμως. Δηλαδή τώρα με συγχωρείς. Ναι. Ο Σαββίδης. Ο Μαρινάκη. Πάει εκπομπή, το είπα εγώ. Ο πρόεδρος ΣΑΕΚ. Ναι. Όλοι οι υπόλοιποι. Ναι. Γιατί ασχολούνται με τις ομάδες. Ναι. Για τη δόξα. Θα τους ήξερε κανείς. Ναι, αλλά τι έχουν χρήματα όμως. Ναι ρε φίλε, θέλουν τη δόξα όμως. Μπράβο, τη δόξα είναι που θέλει ο άνθρωπος. Μπράβο, τα χρήματα είναι αναγκαίο κακό. Μόλις η δόξα όμως, αλλά λέω, άκου, εδώ, όταν δεν μπορεί να έχει προσωπική εμένα, ζωή, εμένα, άκουμε ρε. Εμένα ρε Γρηγόρη. Άκουμε και απάτη. Άκου, εμένα, να τελειώσω και απάτη. Μη με βάζεις φρένο. Όταν έχεις προσωπική ζωή και περνάς καλά, είσαι εντάξει με όλο τον κόσμο. Δεν έχεις πρόβλημα να πας να ψωνίσεις, να κάνεις οτιδήποτε, χωρίς να σε τραβάνε, σταματάνε, όχι πέρα τα αυτάγραφα και κάνεις, όχι φτιάξε, όχι δείξε. Ρε φίλε, δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Δεν το ξεχνάω, συγκεκριμένος καλλιτέχνης, 1994, έρχεται Θεσσαλονίκη σε ένα καινούριο κατάστημα στη Τσιμισκή. Τραγουδάει δύο τραγούδια για promotion, παίρνω τηλέφωνο ένα πολύ γνωστό μάνατζερ που ήταν ο μάνατζερ του τραγουδιστή. Πάει εκπομπούλα. Στα πρώτα του βήματα. Πάει. Έχει υπογράψει 1000 αυτόγραφα. Πάει εκπομπούλα. Το λέω, πάει. Εσύ, το παιδί έχει διαλυθεί. Μου λέει, θα υπογράψει και το τελευταίο παιδί που θα πει μέσα. Πάει εκπομπούλα. Θα υπογράψει σε όλους. Πάει εκπομπούλα. Πάει.
Εντάξει. Πάει. Εσύ πες ότι πάει εκπομπούλα. Πάει εκπομπούλα. Καλά, φίλε. Πάει εκπομπούλα. Αν δεν είναι κάτι δικό σου, πάει εκπομπούλα. Πάει εκπομπούλα. Ναι, ναι, ναι. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Ο Ρονάλντο περνάει πολύ δυσάρεστα. Δεν είπα ότι περνάει δυσάρεστα. Δεν πήρε πρωταθλήματα, δεν έχει λεφτά, δεν πήρε κύπελα, δεν είναι ωραίος άντρας. Δεν έχει ό,τι θέλει. Έχει κρίμα τον καημένο που το κυκλοφορεί με γορίλες. Πάρα πολύ. Κάνε μια λιτανία το βράδυ, δεν μια προσευχή. Κάνε μια προσευχή για την ψυχούλα του. Έχει κρίμα πράγματα που δεν τα βλέπεις. Ναι, 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 Γρηγόρη μου. Ναι. Όταν είμαστε μακριά, ναι, κρίμα, κρίμα. Μη ζεις αναποστηρωμένος. Ναι, ναι, Γρηγόρη. Έχει πράγματα που δεν τα καταλαβαίνεις. Κρίμα τον καημένο το Ρονάλντο. Το λυπάμαι πάρα πολύ που το κυκλοφορεί με γορίλες. Τι να σου πω δηλαδή. Και αλή και τρισαλή αυτό που πάει με τη χοντρούλα. Και όταν έρθει 25 του μηνός δεν έχει εμπρός τα κοινόχρηστα και άμα έρθει το πρώτο έφυγε μπορεί να του έρθει καμιά λιποθυμία. Αχ, τι καλά που περνάει αυτός που έχει λιποθυμία που δεν έχει να πληρώσει τα κοινόχρηστα, Γρηγόρη. Που κάνει σεξ με τη χοντρούλα με τα σπυράκια. Αχ, τι ωραία που περνάει αυτός καλοκαίρι να είναι και χοντρούλα. Να βρωμάει κιόλας. Βέβαια, ωραία, ωραία. Κρίμα το Ρονάλντο τον καημένο. Αχ, το φουκαρά το Ρονάλντο. Κάντε μια προσευχούλα τον καημένο. Ναι, απλοποιείτε το. Απλοποιείτε το. Και άμα θες. Ναι, πες τι. Παίζουμε ότι κάνω λάθος. Ναι, ναι, τι. Λοιπόν, έχεις 1 δισεκατομμύριο. Μάλιστα. Στο δίνω αύριο. Πες ότι είμαι το τζίνι που το έτριψες και σου δίνει ένα δις. Τα τζίνι χοντρά σαν και σένα. Ναι, λοιπόν, ναι. Πες μου, ναι. Τι δεν μπορεί να κάνεις με ένα δις. Τι δεν μπορώ να κάνω τι με ένα δεν δις. Εγώ λέω μπορεί να κάνεις τα πάντα. Ναι. Λοιπόν, κάνεις τα, σε πόσο καιρό μπορεί να κάνεις τα πάντα. Λέω, ό,τι γούστα μέχρι να πεθάνω. Ρε, σε πόσο καιρό. Πόσο θα ζήσω ακόμα. 20 χρόνια. Ρε, εσύ, ναι. Πόσα γούστα. Σε 10 χρόνια θα τα έχεις κάνει όλα. Πιθανόν. Μετά τι θα κάνεις. Θα σώσω και κόσμο. Μετά θα γίνεις καλός. Όχι. Μετά θα βαριέσαι, ρε φίλε. Δεν θα έχω 5 φίλους μου που έχουν ανάγκη. Θα βαριέσαι. Μην κοιτάς. Δεν όλοι σαν και σένα. Ναι. Λοιπόν... Δεν όλοι σαν και σένα. Να έχουν και λίγο καλή καρδούλα και να λένε να βοηθήσω. Τι χρυσή καρδούλα. Υπάρχουν άλλοι. Ναι, Γρηγόρη. Δηλαδή, βλέπεις τώρα. Ο Σόρος. Ο Τζορτζόρος. Ο Τζορτζ Σόρος. Πώς τον είπες. Τζορτζ. Σα! Το αστείο που είναι. Ποιος Τζορτζόρος, ρε. Τζορτζ Σόρος. Τζορτζ Σόρος, ναι. Δυστυχισμένο άνθρωπο. Που δεν ξέρει τι έχει. Τον καημένο. Έχει φτάσει 80 χρονών. Ναι, και. Τον περιμένει ο Χάρος στη γωνία. Ναι. Εντάξει. Ναι. Και ακόμα πασχίζει να βγάλει χρήματα. Μπράβο. Ποιο είναι το νόημα στη ζωή του, ρε φίλε. Αυτός που δεν έχει. Αυτός γουστάρει να το αυτός κάνει. Που ξεκινά, αυτός που ξεκινάει από το μηδέν. Ναι. Δεν λέω ότι με πειράζει. Εσύ πάνε από τον Κρόλο, βρες αυτούς τους 65ηδες που παίρνουν 400 ευρώ σύνταξη και βρίζουν τον Τσίπρα. Αύριο θα βρίζουν το Μητσοτάκι. Τι ώρα που περνάνε οι χλεμπονιάριδες με τις αγιονάρες. Εντάξει. Να βρουν έναν τρόπο να κάνουν επικοδομή. Άντε φύγε από εδώ πέρα, Τζορτζόρο. Σόρος. Εκεί πέρα. Λοιπόν, Τζορτζόρο. Καλησπέρα, Σαρδάνισον και Καντέμισον. Ραπτόπουλο Αλέξανδρο, χθες έβλεπε τον Μπουφόν να παίζει τραυματοφύλακα στη Γιουβέντους. Έγινε αυτό. Αφού έκανε μπούφες, τον Μπουφόν θα έβλεπε. Και ήρθε και πίσω από μένα και κοιμήθηκα περίεργα το βράδυ. Η Ατλέτικο έχει ένα τεράστιο προσόν. Για πες μου. Τα στόπερ της είναι, ναι, και σκόρερ. Ναι. Ειδικά ο Γοδίν, ναι, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει βάλει πάρα πολλά γκολ. Ναι. Αυτό είναι μεγάλη ευλογία για μια ομάδα. Ναι. Εντάξει. Η ευλογία εχθές για την Ατλέτικο ήταν ότι ο προπονητής της η είδε... κίνηση που έκανε, περίμενε ο προπονητής, σκέφτηκε έξυπνα. Ναι. Για την αντίδραση του, που, για αυτό που έκανε, τι έχεις να πεις. Καλά έκανε. Πλάκα μου κάνει. Ποδόσφαιρο, τι είναι. 100.000 προς. 400 πληρώσω. Κάνω αυτό που γουστάρω, άμα τάχω. Άμα τάχω, δείχνω ό,τι θέλω. Σου, και τι κέρδισε. Έτσι γούσταρε εκείνη την ώρα. Η ψυχούλα του γέμισε. Έτσι γούσταρε. Και ας πληρώσει 100.000. Αφού έχει λεφτά. Είδες λοιπόν. Με το να δείξει το οστεοπικό του σύστημα. Έτσι γούσταρε εκείνη την ώρα, ρε. Σε πειράζει. Πάμε ρε σε διάλειμμα. Εσύ τι θέλεις προπονητή. Τι προπονητή. Σαν τον Ελευθερόπουλο. Αυτό. Που άνοιγε το στόμα του και πέρανε οι μύγες και οι μέρες. Ο Θαρέσιο Σιμεώνα. Δεν περίμενα αυτό το πράγμα. Τι περίμενε να κάνει χειροκρότημα να κρυοδούσε. Δεν το βλέπεις πως είναι. Αλυταράς είναι. Προπονητής είναι. Μπρουτάλ είναι. Τι θες να είναι. Το λάκι το χαβαλά στον πάγκο να έχουμε. Το γυάλισες. Άιτε. Το γυάλισες. Άιτε. Μόδιστρε. Διάλειμμα. Εδώ είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφόν 101 και Μάρκου Μπότσαρη γωνία. Πηγαίνετε εκεί.
προκειμένου να βγάλετε κλειδιά ή μομπιλιάζερ, τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά, ασφαλείας, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, στο 85 27 27. Λοιπόν, ψάχνει πλύντι ένας φίλος. Ψάχνει θέρμη, πλύντι. Δύο πλύντες. Πλύντες, ρε, πλύντες. Να, αυτούς που πλένουνε. Ε, τι, αυτούς που βρωμίζουνε. Πλύντες. Να πλύνουνε τι. Τι να πλύνουν. Αυτοκίνητα. Τι να πλύνουνε. Γκαρσονιέρες. Άμα ήταν γκαρσονιέρες, φωνάζανε. Πρώτη φορά ακούω αυτή τη λέξη. Πλύντες. Πλύντες. Δηλαδή, εσύ τι τα μάξι το φτιάχνεις μόνος σου με το σφουγγάρι όπως θέλει. Όχι, το πάω και μου το πλένουνε. Ποιος το πλένει. Ο υπάλληλος. Πλύντες λέγεται. Με συγχωρείς. Εγώ σου έχω πει ποτέ ότι ξέρω όλες τις λέξεις. Εσύ. Αυτό το πλύντης δεν το γνωρίζεις. Και είσαι στην Τούμπα, είσαι ντουμπιώτης και δεν ξέρεις τι σημαίνει η λέξη πλύντης. Μάλιστα. 2-31-0-4-63-900. Γιατί άμα βάλουν αγγελίες, λέει, δεν αγοράζει κανείς εφημερίδα. Παλιότερα στις. Πώς τη λένε, στις μικρές αγγελίες. Τι λεφτά του δίνει αυτό. Τι σε νοιάζει ένα, εσύ θα πας πλύντης. Δεν κατάλαβα γιατί να πω. Εγώ όποτε είπα για δουλειά εδώ πέρα κάποιος που έκανε, ναι, το ρωτούσες πάντα και. Σπάτε. Τι λεφτά το δίνει. Ό,τι θέλει δίνει. Ασφάλεια έχει. Θα, και, θα πού πάει. Να ξέρω, ρε, μπορεί να είναι μαύρο. Πού να ξέρω, μπορεί να έχει ασφάλεια. Με νοιάζει εμένα. Ας πάντα βρουν αυτοί. 4-63-900. Τελείωσε. Πάρε εκεί και τελείωσε. Πόσα το δίνει. Τι είσαι εσύ, το Υπουργείο, πώς το λένε, που κάνει τις έρευνες. Πώς τα λένε αυτά, ρε. Τα Υπουργεία που πάνε και κάνουν. Για πες. Που πάνε και βρίσκουν εκεί. Ο Ρουβίκο. Επιθεώρηση εργασίας είσαι εσύ να πούμε. Στάτους βου ο Μπούζος, bodyguard και μπόρνου φορά, πρωτάθλημα πάω. Σε τι κόσμο έφερα το παιδί μου. Ούτε περώνε το θυμίζει τον Διέγο Κώστα. Μόλις αυτοπληβολήθηκε ο Παστεριανός. Δεν υπάρχει, ρε. Είστε μερικοί, δεν παίζετε πραγματικά. Με συγχωρείς, ρε φίλε. Όπως έχει ένα. Με συγχωρείς, ρε φίλε. Με συγχωρείς για τον Διέγο Κώστα. Δηλαδή, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο χωράει ο Διέγο Κώστα. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο το ευρωπαϊκό. Αν βρει το καλό του εαυτό, ναι. Τι καλό εαυτό να βρει, δεν το βλέπει πώ. Ο Μωράτα χωράει. Σα ψήστησε. Ο Μωράτα χωράει. Πιο γρήγορο είναι ο Μωράτα. Πιο γρήγορο είναι. Δηλαδή θα παίξουμε με τα χιλιοστά. Τι με τα χιλιοστά τώρα. Το Μωράτα είναι καλύτερο. Ο Λεβαντόφσκι έχει θέση. Ποιο. Ο Λεβαντόφσκι. Δύσκολα. Πάνε αυτοί οι φόροι. Πάνε, γεράσανε. Το στυλ του. Το στυλ του είναι παλιό. Η σωματοδομή του. Παλιό είναι. Δεν βοηθάει, αυτό θα πει. Όχι. Πάλιωσε. Είναι παλαιά σκοπή. Πάλιωσε. Σήμερα ο Φορ παίρνουν εκατομμύρια. Πρέπει να βγαίνει την προηγή, να πασάρει, να γίνεται χαφ, να έχει ταχύτητα, τρίπλα. Θα πρέπει ο Φορ να είναι σαν τον Μποντ, να τρέχει τόσο γρήγορα. Εντάξει, ας μην είναι σαν τον Μποντ. Ας είναι πιο αργός από τον Μποντ. Ρε, κατάλαβες το στυλ, ενώ μην κάνεις τον Μποντ. Το στυλ του Πρίγκοβιτς. Να έχει του Γιουσέιν Μπολτ. Το στυλ του Πρίγκοβιτς. Να έχει τέτοιο στυλ. Του Ντιέγκο Κώστα, μωρά, ενώ το στυλ του Ακπόπ είναι διαφορετικό. Εντάξει. Δεν διαφωνώ. Το ποδόσφαιρο περνάει σε στυλ τύπου. Ρε φίλε, μια ερώτηση. Το καταλαβαίνεις. Στυλ Μπέρκ. Δεν πάει, πριν όμως τους ξεχάσαμε. Ένα πάει. Από τα ωραιότερα σώματα που έχω δει ανθρώπου, ναι, κτίνος, ήταν του Μπομπαντίγια. Ο Μπομπαντίγια. Ωραίος. Λοιπόν, ναι. Αν ο Μπομπαντίγια ήταν και 10 πόντους ψηλότερος και μπορούσε να έχει τις ίδιες επιδόσεις, ναι, θα σε χαλούσε. Αυτό ρωτάω. Όχι, ρε φίλε. Εντάξει, θα πάμε αλώσουμε τώρα. Εντάξει, θέλουμε να μάθουμε. Εντάξει. Τύπησαν το σώρο στο Τζίπρα, τον Κούλι και τους ομοίους του, αποτελεί την πιο επικίνδυνη μετάλλαξη του ανθρωπίνου είδους. Αεξής από Νέα Σμύρνη. Επειδή δεν μπορεί ο αεξής από τη Νέα Σμύρνη να τους φτάσει, τους βρίζει. Δικηγόρος και καλός. Βρε, δεν πάνε να είναι και πυρηνικός επιστήμονας. Δεν τους ζηλεύει. Μπορεί να γίνει Τζορτζόρος αυτός. Μπορεί να γίνει Τσίπρας. Εύκολα. Πώς θα γίνει. Εύκολα. Αλλά είναι ιδεολόγος ορθόδοξος κομμουνιστής. Τι είναι. Ορθόδοξος. Ναι, αλλά τεμπέλης. Ούτε το κουκουέγου. Τεμπέλχανα στα. Είναι ορθόδοξος. Άσε τώρα κομμουνιστής και δικηγόρος τώρα. Ας πάει στον ψυχολόγο να τον δει λίγο. Κομμουνιστής και. Α, το δει ο ψυχολόγος. Άμα το δει, τον ερωτευτεί. Βρε, τι να τον ερωτευτώ τώρα. Κομμουνιστής και δικηγόρος. Κάνει ζήλια σε κτηνίδια. Ρε, εσύ τώρα, τα σάλια τώρα. Υπάρχει περίπτωση να είσαι κομμουνιστής και δικηγόρος. Είσαι αποτυχημένος. Έχεις δίκιο. Δεν μπέλησε. Δεν προχωράς. Έχεις δίκιο. Δεν προχωράς. Άρα θα παίρνεις υποθέσεις. Χώρισε ο άλλος με τη γυναίκα του, 200 ευρώ δίνω, 300 θέλει άλλη. Για τέτοιες υποθέσεις τώρα μιλάμε. Τι, δικηγόρος, να πάρει μια εταιρία. Υπάρχει το εμπορικό δίκαιο. Ποιο εμπορικό δίκαιο. Το μεγαλύτερο δίκαιο. Δεν μου λες, μεγαλύτερο δικηγόρο, ποιοι νομίζω ότι είναι. Τον ισχυρό. Ο Κουρέζος και ο Κουγιάς. Ναι, φυσικά. Αυτή είναι. Φυσικά, ποιοι είναι. Ποιο είναι, ο δικηγόρος. Σε άλλο κόσμο. Ποιο είναι. Το μεγαλύτερο δικηγορικό γραφείο, βάζω στοίχημα, ναι, ναι, ούτε ξέρεις ποιο είναι. Τι μου λες. Υπάρχει ένα δικηγορικό γραφείο. Ναι, τι. Το οποίο υπερασπίζεται υποθέσεις. Ναι, τι, πιανών. Εφοπλιστών. Ναι, και μπορεί τώρα αυτό τα λεφτά που ένα παίζουν, λεπτό κόκκι. Τα λεφτά που παίζουν εκεί. Ωραία. Ούτε πάει το μυαλό. Και πάει τώρα ο δικηγόρος εκεί. Όχι, σου λέω κάτι. Σου λέω και εγώ κάτι. Το οποίο δεν. Και εγώ το γνωρίζω. Σου λέω και εγώ κάτι. Δεν είναι μεγαλύτερη λοιπόν. Μπράβο. Για εμάς μπορεί να κουμπουνιστεί ο δικηγόρος.
Φυσικά. Κλωτσιές θα θέλω. Γιατί δεν στο ψυχίατρο κατευθείαν. Γιατί ρε, με ηλεκτροσόκ. Γιατί δεν δουλεύει. Τι να δουλεύει. Δεν δουλεύει. Υπέρ των εφοπλιστών. Και παιδά θα λέει 1-1-4 και μετά πηγαίνει. Τι κάνει. Βράσε με καημένε. Τι κάνει. Βράσε καημένε τώρα. Οι εφοπλιστές έχουν διαμάχες με εισάξιους. Δεν στάνε χωριές. Ναι. Τι μου λες, ναι. Μεταξύ. Α πάει σε κάνα φουγκαρά, μα είναι κομμουνιστής. Άντε μπράβο. Δεν το κάνει. Τι να κάνει, ρε. Α, σε βρε, όλα τα ξέρεις. Θα πάει δηλαδή ο κομμουνιστής τώρα, ο δικηγόρος, και θα πει στο αφεντικό, θέλω να φάω το ραπτόπουλο ή το κόκκινο. Και θα πάει ο ιδεολόγος κομμουνιστής της Παπαρίγα. Ναι, και δεν είναι Παπαρίγα. Πρέ, την Παπαρίγα και. Ναι, και θα μας φάει εμάς λάχανο. Και θα πάει μετά στο καφενείο με το μουσι άπλητο, ξέρω εγώ. Δεν έχει μουσι. Τι θα έχει, κομμουνιστής μουσι δεν θα έχει. Πληγμένο δεν έχει μουσι. Άσε με καημένο. Πεντακάθαρος και ωραία ντυμένος και κύριος. Ναι, ναι, εντάξει, καλά. Εντάξει, άστα. Σιγά ένα άλλο πες τα αυτά, μην τα λες εμένα. Γιατί πώς τη βλέπεις Φαλακρά την ομάδα σου σήμερα. Είναι ανήθικο το μήνυμα. Εγώ δεν το ποια είναι η ομάδα μου σήμερα. Εντάξει, τον Ολυμπιακό είπε. Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα μου. Έτσι λέει. Άμα είναι η ομάδα μου Ολυμπιακός θα αποκλειστεί σήμερα. Ραπ το πρωί είπε στεμπέλι το γλέζο ενώ εσύ σκοτώνεις τη δουλειά αναλύοντας το 4-4-2. Ναι. Μάθε ότι ήταν δημοσιογράφος. Τι ήτανε? Ότι ήταν δημοσιογράφος. Που? Και πέρασε 16 χρόνια σε φυλακή και εξορία. Τι πέρασε? 16 χρόνια φυλακή. Πόσο πήγε το ένσημο? Αυτή από εδώ πήγε φυλακή. Άντε καδε. Αυτή η Ελλάδα πρέπει να ξεβρωμίσει από πολλά πράγματα. Εντάξει. Άστε το γλέζο. Ο άνθρωπος είναι 93 χρονών. Εντάξει, μην το κάνουμε τώρα ότι. Ήταν και μεροκαματιάρης, θα πούμε, εντάξει. Το μήνυμα της ημέρας όμως που θα σ' αρέσει είναι. Παρακαλώ. 304. Τι λέει? Ραπτόπουλο. Ναι. Αν δει ο Κριστιάνο τον κόκκινο να τρώει κοψίδια και να βγάζει όβερ τα τσίπουρα, ναι, θα τον ζηλέψει. Εγώ ναι, πιστεύω ναι, γιατί τα έχει στερηθεί. Ποιος έχει στερηθεί? Ο Κριστιάνο. Τι έχει στερηθεί, τα τσίπουρα? Τα τσίπουρα, τα, ναι, τα κοψίδια. Ναι. Έξυπνο μήνυμα εσύ είναι. Δηλαδή. Εσύ δηλαδή προτιμάς να φας ναι, κοψίδια. Όχι, ρε. Ναι, από το να ξαπλώσει με μια γυναικάρα που ξαπλάνει ο Ρονάλντο. Εντάξει. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει. Α, δεν σε ενδιαφέρει. Καθένα χτίζει την ναι, εκεί του πορεία. Την αμαξάρα που οδηγάει ο Ρονάλντο. Δεν ζηλεύει. Και θα ζηλεύει εσένα με τα κοψίδια. Θα πάω αύριο. Έχετε τρελαθεί σήμερα. Πασέλινο είχε. Θα πάω αύριο. Θα κάνω. Αυτό είναι τελείως. Θα πάω αύριο. Ναι. Θα κάνω βόλτα με το Hyundai 275 άλογα. Ναι. Θα φύγω σφεντόνα, θα το γουστάρω. Ναι. Και τελείως. Θα το δες πίσω. Φυσικά, τι, σιγά, δεν κατάλαβα. Το θα Ρονάλντο, το γουστάρω. Το Ρονάλντο θα του το δίνανε για να το κάνει προμόσιο. Ενώ εσένα θα στο δώσουν μια μέρα και θα στο πάρουν πίσω. Έλα, μη συγκρίνεσαι, χοντρέ. Τελείωνε, έχει και άλλα θέματα. Έχει και Άρη, έχει απουσίες ο Άρης, έχει τον Ηρακλή, θα έρθει ο Τόμ Μάπας, θα έρθουν διάφοροι. Τελείωνε με τα θέματα. Πάμε, έλα. Θα έρθουν διάφοροι. Τι είναι να δει. Έχει διάφορα θέματα έχει αυτό. Ποια περιοχή είναι το πλυντήριο, βάζω στοίχημα Θέρμη. Θέρμη. Αφού από τεσάρι, τι θέλει. Σε μυαλό δεν βάζει. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, έχεις να πεις σήμερα τίποτα για τον Ευρώπα? Πιστεύεις είναι από τους θεσμούς που δεν τους ευχαριστιέσαι? Άντερ και over τον Ολυμπιακό. Λέγε μου μάτς. Στα βγάλω εγώ κάρτα. Άντερ, over και άσο, συγγνώμη, τον over και άσο τον Ολυμπιακό. 2-1. 3-1. Περίμενε, βρε, περίμενε. Γκολ, γκολ τον Ολυμπιακό. Άλλο, λέγε. Μπορώ. Μπορείς, αν μπορείς, λέει, μπορείς πάρα πολύ. Δώσε μου ένα φρουτερόλο και από εκεί φρουτερόλο. Σε δίνω, όσο θέλεις. Λοιπόν. Ναι. Καταρχήν, Σεβίλη, είδες θες. Τι Σεβίλη να θες. Σεβίλη. Όχι, δεν βλέπω Σεβίλη. Κέρδισε 2-0 την Λάτσιο. Ωραία. Λοιπόν. Έχει. 8 παρα 5. Λοιπόν. Arsenal, Μπάτε Μπόρισο. Πώς έληξε το πρώτο μάτς? Κέρδισε Μπάτε Μπόρισο 1-0. 1-0. Άσο και over. Άσο και over. Α, θα πάω 1-1. Arsenal. 1-10 δείχνει. Και over. Ναι. Μαζί. Μπορείς να πεις. Μπορεί να πεις. Ναι, παλιά. Δεν ασχολούμαι. Άσο και over. 1-10 δίνει. Το over 3,5 πόσο δίνει? Πρέπει να πάω σε ειδική. Άστο. Over 3,5. Arsenal πότε μπορεί. Πάρακα. Δυναμό Ζάγκρεπ, Βικτόρια Πλεζέρ. Η Βικτόρια τι έκανε στον πρώτο γύρο? 2-1 κέρδισε. Η Βικτόρια κέρδισε στον πρώτο γύρο. Παράταση 2-1. Στη Τσεχία. Ναι. Παράταση. Παράταση. Άιντραχτ Φραγκφούρτη, Σαχτάρ Ντόνετσκ. Φραγκφούρτη. Φραγκφούρτη. Με ποια παίζει? Με τη Σαχτάρ. Η Σαχτάρ τι έκανε στον πρώτο γύρο? 2-2 μέσα στην Ουκρανία. Διπλό. 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 Θα κερδίσει το μάτι Φραγκφούρτη. Ναι, θα την κερδίσει. 0-1. Μην τυχόν και το παίξετε, άσος είναι. Καταρχήν, αποκλείται αυτό το παιχνίδι να έχει μόνο ένα γκολ. Διπλό ρε παιδάκι μου. Σάλτσμπουργκ. Κλαμπ Μπριζ. Κλαμπ Μπριζ. Πρώτο μάτς, πόσο έλειξε? 2-1 κέρδισε η Μπριζ. Με ανατροπή και τα δύο. Αυτό έχει ανατροπή, ναι. Διπλό. Διπλό η Μπριζ. Ναι, ναι, διπλό. Μέσα Σάλτσμπουργκ. Μέσα Σάλτσμπουργκ. Αυτοί που έχουν φτερά. Ναι. Άλλο. Κάτι πίνει το δέκα. Νάπολη Ζυρίχη. Πόσο δίνει ο άσος? 1-15. Τι να πάρει. Το άσο και over. Over 3,5.
Βαλένθια Σέλτικ. Πόσο δίνει ο Άσος? 1,55. Χτύπατο. 0-2 είχε λήξει μέσα στη Σκωτία. Εντάξει. Χτύπατο. Για ποιο λόγο? 1-0 και άντερ. Άσο και άντερ. Βιγιαρεάλ Sporting Λισαβόνας. Ναι. Εδώ τώρα τι. Είχε κερδίσει Βιγιαρεάλ με Sporting Λισαβόνας 0-1. Το Σάββατο κέρδισε τη Σεβίλη 3-0 η Βιγιαρεάλ. Να σου πω ότι η Βιγιαρεάλ που είναι μια, ένα μέρος αντιμηχανιώνα δίπλα στην, στο, στη Βαλένθια. Τα υποβρύχια δηλαδή που λένε, τα κύπρινα υποβρύχια. Ναι. Είναι, πολύ, είναι πολύ χαμηλά στη βαθμολογία και η νίκη του Σαββάτου κόντρα στη Σεβίλη ήταν ανάσα για την. Εγώ βλέπω. Το τι βλέπω θα τα πω μετά. Θα τα πει μετά. Ναι. Και άλλο. Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, Φενέρμπαχτσε. Πόσο κέρδισε η Φενέρμπαχτσε? Η Φενέρμπαχτσε κέρδισε 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. Παράταση. Έπαιζε πολύ καλύτερα από την Ζενίτ. Ναι. Η Ζενίτ από το πουθενά κέρδισε ένα πέναλτι του 45 που χτύπησε ο Μακ. Ναι. Το έχασε, απέκουσε τον οδοφύλακα, πήγε και στο δοκάρι. Μάκι, ναι. Λοιπόν, εντάξει, ο Καποτ τα βάζε. Ο Μακ με έχει καταστρέψει βέβαια, αλλά είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, βλέπει να κερδίζει παράταση. Η Ζενίτ 1-0 και να πηγαίνει παράταση. Ναι, ναι. Λεβερκούζεν Κράσνονταρ. 0-0 το πρώτο παιχνίδι. 3-0. Και εγώ βλέπω Λεβερκούζεν, αλλά είναι πολύ χαμηλό ο Άσος. Ωραία. Μπενφίκα Γαλατά Σεράι. Άσο και, ο, και άντερ η Μπενφίκα. 1-2 έχει κερδίσει η Μπενφίκα μέσα στη Γαλατά. Άσο και άντερ. Τσέλσι Μάλμε. Τσέλσι Μάλμε. Ναι. Τόσο δίνει το Άσο. 1-18. Τι είναι αυτά, αποδόσει είναι το πάπμο αυτά. 1-18. Over 3,5. Κοιμάσαι, υπάρχει καλύτερη απόδοση. Πες μου να μάθω. Μετά θα την. Μάλιστα, άλλο. 1-2 έχει κερδίσει μέσα στη Σουηδία η Τσέλσι. Εντάξει, ναι. Δυναμό Κιέβ Ολυμπιακό. 2-1 σκορ. Ιντερ Ραπίδ Βιέννης 0-1 έχει κερδίσει με ένα πέναλτι το οποίο δεν έπρεπε να δοθεί ποτέ. Ιντερ. Άσο από ημίχρονο. Άσο, άσο. Δεν παίζει ο Ικάρντι. Δεν πάει να μην παίζει. Ο οποίο έχει και προβλήματα με τη γυναίκα του. Και τι με νοιάζει. Γιατί την έπιασε να τον απατάει. Και, τι και ήταν και μάνατζερ. Η γυναίκα τώρα, του. Ναι. Και τώρα πάει να κάνει μάνατζερ το Ραϊόλα. Στα λέω για να ξέρει. Και τι θα κάνει σεξ με το Ραϊόλα. Δεν ήταν μόνο ο Βράνιε. Ναι. Όχι, στα, εγώ στα λέω. Ναι. Γιατί λε με γυναίκα πάει να κάνει δουλειά. Πόσο μάλλον σου λέει με τη γυναίκα του έκανε δουλειά. Ε, αυτό να το σώσω εγώ τώρα δηλαδή. Αν μπορείς. Ε, τι αντ. Γκένκ Σλάβια Πράγας. Άσος. 0-0 το πρώτο παιχνίδι. Άσος. Μπέτις Ρεν. Το πρώτο παιχνίδι ήρθε 3-3. Ναι. Με ένα πέναλτι μαϊμού που έδωσε ο Σιδηρόπουλος. Ωραία. Και το θα ρίξει 1-1. 1-1. Συμφωνώ με το άντε. Λοιπόν, άκου τα προγνωστικά. Αντεράκι. Άκου τα προγνωστικά μου. Καλά τα έδωσα. Καλά ή όχι. Τα φανεί. Τα έχω στο μυαλό μου. Εσύ, το μυαλό σου το μόνο που έχει είναι εκείνη η μηχανή του Θείου Σκουρούς που κάνει κλακ, 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 κλακ και βγάζει λίρες. Ναι, κουβαρτό. Λοιπόν, έρχονται τα κοινόχρηστα, τελειώνει ο μήνας. Άσο Άιντρακ Φραγκφούρτη. Φραγκφούρτη. Αυτό που έδωσε διπλό εσύ. Άλλο. Άσο Λεβερκούζεν. Ωραία. Άσο Τιγκένκ. Ναι. Σάλτσμπουργκ Μπριζ. Γκολ, γκολ και over. Κόμπο που λέει ο φίλο μα ο Μάτζιο. Βιγιαρεάλ Σπόρτινγκ Λισαβόνα. Κόμπο. Γκολ, γκολ και over. Τσέλσι Μάλμε, ναι. Κόμπο. Ναι. Η Τσέλσι τρώει γκολ. Ο Σάρι δεν πατάει καλά. Για διώξιμο είναι. Μιλήσαν με τον Ζιντάν, άντε να στο μάθω. Εντάξει, άδικα. Είπα εγώ, όχι. Δυναμό Ζάγκρεπ Βικτόρια Πλζέν. Δεν είμαστε μακριά. 2-3 γκολ αυτό που πες 2-1 από το βράδυ. 1-90. Ζενίτα Αγίας Πετρούπολης Φενέρμπαχτσε 2-3 γκολ. Για ποιο λόγο όμως. Ναι. Η Ζενίτα δεν έχασε από κανένα μέσα στην έδρα της. Ε, και κάποια στιγμή θα χάσει. Ρε φίλε. Είπε παράταση. 1-0. Εντάξει. Δηλαδή λέω ότι κατά πάσα πιθανότητα μήπω ήρθε καιρό να φάει και ένα ακόμα να λήξει 1-1. Εντάξει. Λοιπόν, Μπενφίκα Γαλατά 2-3 γκολ. Δεν υπάρχει λόγο να. Κοντά είμαστε. Άλλο. Δυναμό Κιέβ Ολυμπιακός over. Ωραία. Που καλοπληρώνει. Και Μπέτις Ρεν under. Εντάξει. Που καλοπληρώνει. Άλλο. Σούπα για το περισσότερο. Κοίταξε. Άλλο θέμα. Τα είπαμε αυτά. Εγώ εξετάζω τα παιχνίδια. Ναι. Και από εκεί πέρα τα βγάζω. Από λάθο δεν δημοσιεύει. Η στήλη δεν πειράζει. Ε, τι δεν πειράζει, αφού έβριζε το προηγούμενο σώμα. Έβριζα. Ε. Ποιον έβριζε. Αυτό που δεν δημοσίευσε τη στιγμή. Και εγώ 4 ώρε γράφω, με κάποιον δεν μιλούσε τώρα. Πε ποιον έβριζε, γιατί θα βγει στον άρα και θα ξεφυλίσει και είναι και φίλο μα. Ποιο είναι φίλο μα. Θα μιλούσε με κάποιον τώρα εδώ. Και του λέω ρε φίλε, τι είναι αυτά τα πράγματα, 4 ώρε εγώ να γράφω τη στήλη. Και βλέπω μόνο τον Κουλιανό και εγώ που είμαι μέσα στη στήλη. Αυτά δεν έλεγε τώρα προηγουμένω. Ε, τι με βάζει να τα λέω ρε κόκκινα, αφού θα τα πω. Γρηγόρη είναι Γκρισμάν. Γιατί στα γαλλικά το I και το E κολλητά συγχωνεύονται και γενικά με άλλα σύμφωνα γίνεται όλο αυτό. Θα μάθει γαλλικά το κόκκινο, εσύ. Βαγγέλη, ναι. Επειδή έχω στην οικογένεια άνθρωπο ο οποίο μιλάει γαλλικά, α, το, ναι, βέβαια. Θα το ρωτήσω. Εγώ τον έχω ακούσει Κριεσμάν. Ναι. Και Κρισμάν τον παίρνει. Κριεσμάν. Λοιπόν, ναι. Ποιο μπορεί να μιλάει γαλλικά. Ο Γιάννη. Ποιο Γιάννη.
Ο αδερφός. Ο μεγάλος. Φυσικά. Μιλάει γαλλικά. Καλά, δεν είχε πάει για να πιέσει στο Παρίσι. Όλοι πήγαν στο Παρίσι και εσύ έμεινες εδώ. Μάλιστα. Δεν μιλάει γαλλικά. Ποιος πήγε αλλού στο Παρίσι, ο μικρός του Φρανκφούρτη. Φραγκφούρτη δεν είναι. Φραγκφούρτη. Φραγκφούρτη, πώς τη λέω. Γαλλικά. Αυτό είναι, δεν υπάρχει. Θα έπρεπε να το ανεβάσουμε. Γαλλικά, ξέρεις, φωτογραφία είναι αυτά τα λέει αρκετά. Πες ένα Γάλλο τραγουδιστή. Λεπάω. Λεπάω. Πολύ καλό. Ο Μελισανίδης πήρε 20 μύρια από το Τσουλού και, στην ομάδα να έβαλε τα 2 μύρια αν τα έβαλε. Ειδικά για Μελισανίδης, είμαι σίγουρος ότι αυτός μπήκε για τη δόξα και όχι για τα λεφτά. Εννοείται ότι μπήκε για τη δόξα. Ο Μελισανίδης. Εννοείται ότι μπήκε. Ο Μελισανίδης κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Γύρισε σαν λυτρωτής της ΑΕΚ, την έβγαλε από το βούρκο με τον τρόπο που την έβγαλε. Δεν επέλεξε να πληρώσει. Έγινε ό,τι έγινε. Λοιπόν, και την έκανε και πρωταθλήτρια. Ναι. Της χτίζει και γήπεδο. Ναι. Και... δηλαδή, τι μπορείτε να πείτε το Μελισανίδη. Τι μπορείτε να πείτε το Μελισανίδη. Ότι είναι τζάμπας. Εγώ λέω δεν μπορείτε να το πείτε τίποτα. Εντάξει. Μπορούν οι αντίπαλοι οπαδοί. Και ότι άμα το συγκρίνουμε τον Λουκά τον Μπάρλο, θα βρικολακιάσει ο Μπάρλος, να πούμε, από τον τάφο και θα αρχίσει να συναρμολογούνται τα κόκαλά του και να κυνηγάει το Μελισανίδη. Ποιο Μελισανίδη είναι μπροστά στο Λουκά τον Μπάρλο. Ποιο Μελισανίδη. Τράβα παρακάτω. Ο Μελισανίδης μπροστά στο Λουκά τον Μπάρλο. Κόκκινε, πες το φίλο. Επειδή τα βρήκαν αυτοί με την original. Κόκκινε, πες το φίλο Ραπτόπουλο. Ναι. Ότι ο Χάτζη είπε ότι ο καλύτερος ξένος είναι ο Λουτσέσκου. Τώρα που θα βγάλει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στην ποντίκη το σκουφί του, θα το κάνω δώρο για να πάει εσορτή με τον παππούλι. Ποιο το είπε αυτό για τον Λουτσέσκου, ο Χάτζη. Ο Χάτζη τι είναι, τι δουλειά κάνει ο Χάτζη. Δεν ξέρω ποιο Χάτζη. Πώς είναι μάνατζερ. Για το Χάτζη το παλιό ποδοσφαιριστή, ναι, ή για να είναι κάτι άλλο. Πώς είναι, κάνει καμιά δουλειά. Θέλει να σωγοράσει το σκούφο γιατί πάει να σωρτή με γίνον τον παπούτσι. Είναι έξυπνο αυτό. Αυτό που σου έγραψε είναι εσύ αμέσως να πεις. Αν το βγάλω σε πληστηριασμό θα χωθώ. Ράπ το πρωί είπε στεμπέλη το γλέζο ενώ εσύ σκοτώνει τη δουλειά αναλύοντας 4-4-2. Το διάβασες ρε κόκκινε. Πάλι το ίδιο πράγμα. Κάνω και τι, να με βάλεις τιμωρία. Εντάξει. Ας με πάει ο Κλέζος στο δικαστήριο να μας φέρει και τα αίσθημά του και να δούμε αν είναι εργατικός ή τεμπέλης. Δεν το είπαμε τίποτα. Ναι. Βαγγέλη μου τα είπα, ναι. Είπα 2-3 γκολ την Μπενφίκα. Ναι. Μην αναγκάζομαι να τα επαναλαμβάνω. Ωραία. Άσο Γκέγκ, είπα άσο Γκέγκ, άσο Άιντραχτ και άσο την. Η Λεβερκούζεν, να λέει μικρός. Εντάξει. Το είχε στο. Καταρχήν να σα πω κάτι. Για όλα τα παιδιά που γράφουμε εδώ πέρα στο γήμα. Εμείς τα γράφουμε, έχουμε τις αποδόσεις μέρες πριν. Και τα γράφουμε με εκείνο το κριτήριο. Και το λέω για να μην μπερδευόμαστε. Εγώ την είχα την Leverkusen στο 1,60. Και πόσο πήγε τώρα. Είναι ένα 35. Δεν ποντάρουμε τέτοια ποσοστά. Δηλαδή θερμή παράκληση να με καταλαβαίνει. Την άλλη φορά με έλεγε άλλο για τη Λαμία. Λέω Λαμία Πανετολικό. Στο 2,50 παίζω Λαμία. Στο 1,70 δεν παίζω Λαμία. Καλά κάνει και παίζει την κόντρα. Όφι με ποιον έπαιζε και δεν κέρδισε. Λέω στο 2,30 παίζω όφι. Όταν το κατεβάζει στο 1,80 δεν παίζω 1,80. Σωστά έλεγε θα παίξω Λαμία 4 φράγκα μέσα στον όφι. Είναι εγώ βέβαια και δεν γουστάρω και τον όφι. Ναι, ρε παιδί μου. Και εγώ σου είπα ότι έχει δίκιο. Είναι κολκόλ και διπλό το βλέπω κι εγώ. Εντάξει, δεν είμαστε μάγοι. Ούτε δηλαδή, ό,τι λέμε βγαίνει. Αν πιάσει ένα τυφώνα σε δύο πόλεις και μου πει. Ποιο τυφώνα θέλει να χτυπήσει. Είμαστε αναγκασμένοι να χτυπηθούν δύο πόλεις. Θα είναι να πούμε. Τι θα πει στο Ηράκλειο. Το Ηράκλειο και η Λαμία. Ο από το Ηράκλειο. Καλά είναι. Αν και εγώ φίλους κριτικούς που μου λένε, ξέρεις, έχεις δίκιο. Άρχισε Ακού λίγο. Άρχισε η κολοτούμπα. Άκου λίγο. Κάποιος τον πήρε από Κρήτη. Άκου, ναι. Κάποιος τον πήρε από. Τον έστειλε παξιμάδια, σικουδιά. Δεν πίνω. Εξαιρετικό παξιμάδι. Τρέλια δεν πίνω, δεν πίνω πετρέλαια. Και δεν τα φέρνει σε μένα. Δεν γουστάρω, ρε. Μήπω θα δώσετε ρεπέλο του Θόδωρο. Δεν δίνανε. Δε, ναι. Ναι. Μου λέει, εμείς λέει οι υπόλοιποι εκτός του Ηρακλείου είμαστε καλοί, λέει οι άνθρωποι. Εκεί που θα δεις, λέει, παραβατικές συμπεριφορές, κακές συναναστροφές, κακές συναλλαγές, κακές. Και πώς το λένε, όχι σωστές ας πούμε καταστάσεις, είναι στο Ηράκλειο της Κρήτης, λέει. Εκεί έχεις δίκιο, λέει. Λέει με αυτούς που συνεργάστηκες από το Ηράκλειο ήταν, λέω ναι. Άρα λέει έχεις δίκιο, μου λέει. Ούτε την Κρήτη δεν γνωρίζεις. Τι, ούτε την Κρήτη δεν γνωρίζω. Ενώ εσύ, φουστανέλα, συνέχεια στην Κρήτη κάθε καλοκαίρι. Δύο φορές έχω πάει. Και λοιπόν. Δεν είναι. Απλά ρώτησα, μου είπαν πέντε πράγματα. Ναι. Σύμφωνα με αυτά που μου είπαν και δεν μου κάνει. Το Ρέθμινο πώς το λένε. Πριν δεν ξέρω πώς το λένε το Ρέθμινο. Μικρό Σικάγο. Τι μικρό Σικάγο. Για να το λέμε μικρό Σικάγο υπάρχει κάποιος λόγος. Ναι. Λοιπόν. Τα Ζωνιανά τι σχέση έχουν με το Ηράκλειο. Τι Ζωνιανά.
Τα Ζωνιανά, ρε. Ε. Ωραία περιοχή. Σου είπα εγώ ότι. Εξάγει πλούτο από εκεί. Έχει, μυρίζει καθαρό αέρα. Αέρα, ναι. Ονειρεύεσαι, τα βλέπει όλα μπλε. Η πλάκα μου κάνει αυτή. Το Ηράκλειο, Ζωνιανά. Τι σχέση μου με το Ηράκλειο. Κανείς δεν είπε για το Ηράκλειο. Οπότε αυτοί που σου λένε λάθος σε πληροφόρησαν. Ρε, καταλαβαίνεις. Υπάρχουν κριτικοί εκτός Ηρακλείου. Ναι. Και μου κατηγορούν τους Ηρακλειώτες να πούμε ότι. Ρε, μεταξύ τους τρουφιανεύονται, ρε, σκοτώνονται. Ρε. Όπως σε όλα τα μέρη. Ρε, παιδάκι μου. Τι τσιρικάδες εμείς. Ναι. Δεν παίζαμε ξύλο του Μπαχαριλάου συνέχεια. Τι ξύλο να παίξει εσύ με τα θυμιατάρε. Δεν έγινε ποτέ. Τι. Θα κάνει παρέμβαση το Ρεπέουγκλι τώρα. Χρόνια ολόκληρα. Τι ξύλο να παίξει. Ρε, μπούλι να πούμε. Εγώ και αποδεικτικά. Τι μπούλι θα πούμε. Για τα επεισόδια εκεί. Βρε. Έχω αποδεικτικά. Ρε, ξέρεις ότι στο σχολείο πλακωνόμουν. Δεν το ξέρεις. Δεν έχω καθόλου με το θυμιατό. Εσύ είσαι με το θυμιατό. Ο Πάτερ Παναγιώτης, ο Πάτερ Παΐσιος. Έκανες τίποτα. Σου δίνανε να τρως φασόλια και φακές. Εμπτή. Και δεν είχα εγώ κότσια. Τι να κότσι να κάνεις. Τα μόνα κότσια που έτρωγες είναι τα κότσια. Τα κρέατα που το κότσια από το κρέας έτρωγες. Τι κότσια να έχεις. Άντε, είχε κότσια. Βέβαια, στο πιάτο σου 30 κότσια έτρωγες στην καθησιά σου. Κότσια. Και τι πλακωνός να φάρεις να κοιτάζεσαι μετά τα 40. Φρουφρού και αρώματα ήσουν. Σε έχουμε δει και σε φωτογραφία. Σε δείξω τώρα που. Τι φλόρα είναι αυτό με το κόκκινο κεφάλι. Α, με είδες, ε! Πλάκα μου κάνεις. Μόνο λόγω φάτσας έτρωγες ξύλο. Δηλαδή και κάποιος που δεν ήτανε, που δεν μπορούσε να σε δει, σε έβλεπε και έπαιρνε πάνω του. Ακούσε δεύτερο λύκειο τώρα. Ακούνε, ναι. Ακούνε. Φυσικά και ακούνε. Ακούνε. Μην ακούει η Λευκή και αρχίζει και φωνάει τώρα. Τη Λευκή την αγαπούσε ο Προδοθήκας. Δεν ξέρω τι έκανε η Λευκή. Προδοθήκας, ο Προδοθήκας την αγαπούσε την Λευκή. Όταν είσαι, πώς την αγαπούσε, πλατωνικά. Αφού δεν έκανε τίποτα, πλατωνικά την αγαπούσε. Τι γέλα. Ο Ντόπερμαν έχει πέσει κάτω τώρα. Ο Ντόπερμαν τα ποτά έχει πέσει. Είναι γερό ποτήρι. Ο Ντόπερμαν ήταν ο καλύτερος λύκος. Λύκος μεγάλος. Ο καλύτερος λύκος. Χαμπάρι δεν τον έπαιρνε κανείς. Ο καλύτερος λύκος που κυκλοφορούσε. Εντάξει. Τι θέλουμε όλοι τρελοί εσύ με τη ροζ μπλούζα. Ηχολήπτης με ροζ μπλούζα τώρα. Μπορώ να το χαρακτηρίσω. Για πες μου. Μας είπανε τώρα να κάτσουμε φρόνημα στο Παοκάρης και μιλάμε για το δεύτερο λύκειο Τούμπας. Ε. Αυτό κατάλαβα εγώ. Για το Παοκάρης. Παοκάρης και από αυτό και μην γίνουν φασαρίες. Ωραία, δώσε προγνωστικό από σήμερα. 4-1. 4-1. Ειδικότητα είσαι. Βγαίνει χτες και λέει, το ξέρω, το παιχνίδι συνήθως, τα παιχνίδια αυτά λίγο συνήθως 2-0. Ρε εσύ κόκκινε, βγαίνω τώρα, μισό λεπτό. Και τώρα παιχνίδι, αν το μάτσε σε μια σε χαμηλό επίπεδο, μέχρι την Κυριακή θα πει άλλα 3. Ρε, θες να μάθεις μπάλα. Ναι. Ωραία, θες να μάθεις μπάλα. Αν ο προπονητής του Άρη παίξει για το τομάρι του, το μάτς θα είναι χαμηλό σκορ. Ναι. Δηλαδή αν τον πάρει ο Αλέφαντος τηλέφωνο, ξέρεις να το πει. Τι. Θα παίξει ένα προγνωστικό. Ωραία. Για το τομάρι του, άμα παίξει. Ένα προγνωστικό μπορεί να μείνει σε ένα προγνωστικό. 4-1. 4-1. Άρα ανερεί ότι είπε θε. Ανερό. Καταλάβατε τώρα τι εννοώ. Ανερεί. Άντε βγαλά. Τι έγινε, ρε. Θα μα αφήσει να κάνουμε κουμπί. Κάνει μπούλινγκ στον Ηχολήπτη. Τι θες τώρα, να φας πέσιμο! Κοίταξε. Μάζεψε τον λίγο γιατί έχει ξεθαρέψει. Κάνει μπούλινγκ στον Ηχολήπτη. Δρόμο. Λοιπόν, εδώ είμαστε και ανοίγουμε γραμμές στο 2310 για τα 390 για την δικά σας. 955 και ενώ το μήνυμά στο 54340. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Αφού κρατάς μόνο την άδεια κυκλοφορία στο χέρι σου, τηλεφωνείς στο 18133, όλα τα άλλα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Για οριστική λοιπόν διαγραφή, γρήγορα, αξιόπιστα, μόνο με ένα τηλεφώνημα και φυσικά στην καλύτερη της αγοράς, αδερφοί Κωνσταντινίδη στο 18133. 9.55 για να το μήνυμά στο 54340, το 2310 και τα 390 για είναι δικά σας και μπορείτε να τηλεφωνείτε, οι γραμμές είναι... κάποιες είναι κατηλημένες, κάποιες είναι ελεύθερες. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε παρέα με την Εσκιάδη Μπαλοδήμο στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Εκεί όπου μπορείτε να βρείτε το Hyundai Kona. Είναι SUV και να το αποκτήσετε με 16.000 ευρώ. Να το κάνετε δικό σας ένα πανέμορφο SUV σε μια τιμή η οποία δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Μπορείτε να βρείτε και Skoda, μπορείτε να βρείτε και Kia. Όποιο μοντέλο κι αν διαλέξετε, λέτε της κακομήρας και το παίρνετε με εγγύηση κατώτερης τιμής. Περισσότερο στο 2310-596-596 ή στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Μιλήσαμε για τα χθεσινά, μιλήσαμε για τα σημερινά, μιλήσαμε για διάφορα,
λέτε ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας στις γραμμές οι οποίες είναι κατηλημένες. Παρακαλώ. Κύριε Κόκκινε, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε μου. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Ραπτόπουλο? Τώρα όχι, σε λίγο. Αχ, γι' αυτόν πήρα. Να περιμένετε λίγο, θα σας βγάλουμε με το που θα μπει στο στούντιο, γιατί είναι η ώρα που πάει προς νερού του. Παρακαλώ. Κράτα, μην τον κλείνεις. Περιμένω, δεν τον κλείνω, κύριε περιμένω. Κόκκινε. Παρακαλώ. Επόμενος. Και εγώ τον κύριο Ραπτόπουλο περιμένω. Να περιμένετε κι εσείς. Παρακαλώ. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Γεια σου, Αλέξανδρε. Είπα να κάνω μια πλάκα χθε στο Ραπτόπουλο. Καλά, ρε. Μια πλάκα, γιατί δεν το δίνεις δύο πλακόνια όπως το δίνει ο Κιμπόκα, τελειώνει η υπόθεση. Άκου, επειδή πήρα ένα μεγάλο χαρτάκι, έβαλα φωτιάρι, καπνό μέσα και τέτοια. Τι έβαλες? Δεν είπα τίποτα υποπτώ. Και πήγα εκεί μπροστά και τα συνεδρίαμε στο Χατινάκο να ανάψουν την ώρα τη εκπομπή. Και κοιτούσα την τηλεόραση και έλεγα πω πάρε μια τζούρα του λέω. Πάρε μια τζούρα, βλέπω τον μπουφόν λέω στην κυβέρνηση. Και το δικό σου το αστείο για να δεις τώρα τι κακοπροαίρετος που είναι. Τώρα λέει καπνίζει τον μπουφόν. Αυτός λέει ότι το είπες γιατί ξέχασες τον μπουφόν. Έφυγε από την κυβέρνηση. Κατάλαβες τώρα τι μουρντάρις είναι. Τα κρέμασε τα γάντια του. Τα κρέμασε τα γάντια του. Δεν τα κρέμασε, όχι ρε. Παίζει που παίζει. Αλέξανδρο, εγώ πήγα να σε σώσω και εσύ μπεκές. Εγώ δεν ξέρω ότι... Διετές συμβόλαιο ή τριετές με την Παρίς σε Ζερμέν έχει υπογράψει. Παίζει κιόλας. Είναι 40 χρόνια, 41 δεν είναι. Τόσο είναι και. Τόσο 41. Τι σχέση γι' αυτό. Ο Ντίνο Τζοφ έφυγε μεγάλο στην Εθνική Ιταλία. Ο Ντίνο Τζοφ ναι. Έφυγε κι αυτό 42-43 πόσο έχει. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι για το ντέρμπι. Χαμηλά την μπάλα από οξύδες. Όχι, μπαίνω μέσα για 3-0 στο 20 και φύγαμε και τέτοια. Είναι δύσκολο παιχνίδι, είναι ένα ντέρμπι. Όπως είναι το Τωρίνο Γιουβέντους, έτσι είναι και το ΠΑΟΚ Άρης. Είναι ένα ντέρμπι. Και ας κερδίσει ο καλύτερος. Ο καλύτερος για μένα είναι το ΠΑΟΚ, επειδή η ομάδα είναι σε τρομερή φόρμα. Αυτά έχω να πω, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε. Ναι. Με ποιον είναι σε τρομερή φόρμα ο ΠΑΟΚ, με τον Απόλλων? Με ποιον ακριβώς είναι σε τρομερή φόρμα ο ΠΑΟΚ που μου το κάνατε και ο Μπαρτσελόνα? Συγγνώμη, το είπαμε, είναι πολύ, είναι άξιος πρώτος, είναι η καλύτερη ομάδα φέτος. Κυρία μου, να σας ρωτήσω κάτι. Αλλά μετά, να τελειώσω λίγο. Όχι. Μετά τον Ιανουάριο όμως. Ναι, γιατί μέχρι τότε η τύχη, η ανυπαρξία των άλλων και κάποιοι ποδοσφαιριστές δεν κάνατε διαφορά, εντάξει. Τι να κάνει. Άντε που μου γίνατε και Μπαρτσελόνα τώρα. Καλά κάνεις και τους θάλες. Ερώτηση. Ορίστε. Το κατοστάρικο το φέρνει η Ασπρούλα ή η Αφρούλα? Η Ασπρούλα και η Αφρούλα, ναι, έχουν εξασφαλισμένη τη διατροφή τους έως και το Μάιο που θα ξεκινήσει η συγκομιδή της φρέσκας. Μη μου κλαίτε το χάλι. Εντάξει, ο κύριος Παντελίδης να κάνει αυτό που πρέπει για να πιάσουμε το δελτιάκι μας. Ναι. Να πάρει και λύσει 1-2-1-3, γιατί ένα γκολ θα το φάει. Ναι. Αλλά αν θέλει να με βοηθήσει και λίγο, εκείνος που θα παίξει αριστερό εξτρέμ και ο δεξί μπακ, ας εκνευρίσουν λίγο τον Ελκαντουρί και τον Μάτος. Θα μας διευκολύνουν πολύ. Μιας και ο Νορβηγός δεν είναι Έλληνας. Έτσι. Ναι, ο ΠΑΟΚ με ξένους διαιτητές έχει μόνο νίκες και μία ισοπαλία. Αλήθεια. Που σημαίνει τι? Που σημαίνει ότι ξέρω κι εγώ. Τώρα μετά το παιχνίδι, αν ΠΑΟΚ με σκούζατε όλοι σας. Συγγνώμη. Στατιστικά. Ναι. Στατιστικά. Δεν το μετράς. Πριν ποντάρεις κάτι. Δεν παίζει ποδόσφαιρο η στατιστική. Είναι ένα ντέρμπι, πάθος. Τοπικό, αιώνιο, που δεν αλλάξει ποτέ. Όσο και να θέλουν κάποιοι να το υποβαθμίσουν. Το Άρης ΠΑΟΚ και το ΠΑΟΚ Άρης είναι ΠΑΟΚ Άρης, τελείωσε. Συμφωνώ μαζί σου. Δεν λέει γιατί όχι... έχει αλλάξει επίπεδο ο ΠΑΟΚ, όχι έκανε ο ΠΑΟΚ. Πλάκα μου κάνετε τώρα. Και ένα χρόνο είναι να μπείτε μέσα. Βρε, εάν συμβεί κάτι που δεν θέλω να συμβεί, να μην παρεξηγηθώ. Και μου πούνε μετά, ρε Καστοριά, δεν θέλεις να κάνετε πάνω το πρωτάθλημα. Όμοι γέννητο, εάν συμβεί κάτι, δεν το έχουν τίποτα να πούνε μέσα. Άκου, επειδή όλοι αυτοί που βγάζουν τα χιλιάρικα και τα δεκαχίλια να ποντάρουν μαζί σου, τους βλέπω κολώσανε, θέλω σε παρακαλώ να μου στείλεις το δελτίο με το κατοστάρικο στο δικό. Αύριο με το που το παίξω ή απόψε. Ο, δεν έχει, άκου να δεις. Ναι. Ένα κουσούρι έχω και το ξέρεις. Δεν γουστάρω τα λόγια. Έργα. Ωραία. Έργα. Θα το στείλω, μα δεν μου δίνεις να ολοκληρώσω ρε κοκκίνη. Πες μου. Θα σου το στείλω μέσω Messenger, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ναι. Να το έχεις και να το δεις. 100 ευρώ στο διπλό και over. Τέλος.
Θέλω να μου το στείλεις να το δημοσιεύσω. Θα το δημοσιεύσω. Εγώ αυτά που λέω τα κάνω, δεν τα λέω απλά γιατί. Για να πειράξω τον κόσμο, για να κάνω εντύπωση. Ρε σαρδανά, παλιό βλάχε. Εγώ δεν είπα ότι δεν τα κάνεις. Για να μην μπερδεύεις με θέμα, γιατί εσύ είσαι πρώην Πασόκος γλύφτης. Εγώ δεν είμαι πρώην Πασόκος, αλλά όχι γλύφτης. Εγώ δεν είμαι πολιτός του Μάρδα όπως εσύ. Μην με μπερδεύεις με θέμα. Έχω πολλούς γνωστούς. Άλλο, αυτά που λέω τα κάνω. Άλλο καθηγητής και άλλο κολλητός. Αυτά που λέω τα κάνω. Ακούς, δε... ακούς μωρή πράσινο κάποια. Είναι δυνατόν, είναι δυνατόν να υποστηρίζεις ένα κόμμα που λέγεται Κινάλ. Μην μιλάς πάνω μου για να μην ακουστώ. Όταν έπαιρνες ελληνικό με το Βενιζέλο, όταν είσαι σταγητώνει. Ναι. Σου βάλε χέρι και σταμάτησες, εντάξει. Χέρι. Σου βγάλει γλωσσίτα για το Λεβέντι. Σου λέει σταμάζω, τα τράβηξε τα αυτάκια τότε. Με τράβηξε τα αυτάκια. Άντε μπράβο. Τα πιστεύεις αυτά που λες. Δεν τα πιστεύω, είναι η αλήθεια. Έχω το βγάλω το Βενιζέλο δημόσια να τα πει. Βγάλ τον. Το κάνω εγώ. Βγάλ τον. Δεν έχω πρόβλημα και το ξέρω μπορώ να το κάνω. Κόκκινε, πες τον κύριο Καστοριανό ότι ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει με γκολ από το 10. Καλά, εντάξει, ναι, τραγουδάτε. Και ότι fair play δεν θα υπάρχει. Ναι, καλά, εντάξει, τραγουδάτε που βάλετε γκολ στο 10, τραγουδάτε. Μήπως γίνεται 0-2 στο 20. Γεια σου Νικόλα. Μισό λεπτό για να κλείσω. Να μην κρατάω την γραμμή και με συγχωρούν οι φίλοι συνακροατές. Στο Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης προμηθευτείτε Ζάναξ, υποχλώσια, κοιτάξτε τις αποθήκες σας. Να είστε πλήρες Κυριακή το βράδυ, θα χρειαστούν όλα. Ειδικά στην περιοχή της Τούμπας. Ευχαριστώ. Καλά. Επόμενος κύριος, ναι. Γόρι. Έλα, φίλε μου. Φτάνει, εντάξει. Μιλάει 20 λεπτά και στο τέλος λέει να μην κρατάω και τη γραμμή. Τέλος πάντων. Κοίτα, πρέπει να κρατήσουμε και τους τύπους ευγενίας. Ναι. Στο στρατό είχα δύο φίλους. Ένα ήταν κριτικό, είναι κριτική. Ο ένας ήταν Χανιώτης και ο άλλος είναι. Συμφωνείς για αυτό που είπα για την Κρήτη? Δεν άκουσα τι ακριβώς είπε. Είπα ότι οι μεν κατηγορούν τους δε. Ναι. Εγώ λέω αυτό που ξέρω, εγώ λέω ότι αυτό που ξέρω είναι ότι το Ρέθυμνο λέγεται Μικρό Σικάγο, και η πιο παραβατική περιοχή θεωρούνται τα Ζωνιανά. Λοιπόν, Ζωνιανά, άκου εμένα τώρα. Ζωνιανά. Άκου εμένα τώρα. Καλά, πήρε να μιλήσει από τότε και το διακόπτης. Για τους κριτικούς. Μην κάνετε συναλλαγή με κριτικό, θα σας δαγκάσει. Λοιπόν, δεν είναι καλή. Δεν είναι εντάξει. Και οι δύο παραδέχονται ότι εκτός Κρήτης είναι μεγαλύτερη κόμπη. Εγώ είχα άλλη εντύπωση για τους κριτικούς, είμαι πολύ δυσαρεστημένος από αυτούς. Λοιπόν, το πιο ωραίο quiz όμως που υπάρχει, δεν ξέρω αν το ξέρετε, που το έλεγε ο φίλος μου ο Χανιώτης, ο Νίκος. Μου λέει, τι χωρίζει, μου λέει, τα Χανιά από τα ζώα. Το Ρέθυμνο. Τι κακό. Κλείσε. Εγώ πάντως Κόκκινε είμαι σίγουρος ότι ο Ρονάλντο δεν ζηλεύει τα κοψίδια και τα τσίπρα τα δικά σου, αλλά τα παπούτσια του Ραπτόπουλου, γιατί όσο και να ψάχνει δεν μπορεί να βρει πουθενά στον κόσμο τα ίδια. Τέτοια κόπια πού να βρει. Μασάγοντα. Ναι. Ναι. Επόμενο. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε. Από τον Άλυμο Ολυμπιακός. Καλώς στο Νεκτάριο. Τι λέει Αθήνα. Μου αρέσει, ωραία όλους και σήμερα μέρα, πολύ όμορφα, αλλά δουλειά χαλιά στα να πάει. Γιατί ρε? Δεν έχει, σήμερα δεν έχει. Κοίταξε, γενικά στη δουλειά σου, λατρεύω την υπομονή σας, δηλαδή παιδεύεστε ρε φίλε, με τα λεπτά κυριολεκτικά να βγάλετε μονοκάματα. Delivery κάνεις? Όχι, σιγά μην κάνω delivery. Για μισό λεπτό, πέστε μου. Τι θέλει? Γιούρεξ. Προφυλακτικά θέλει. Τα μπλε ή τα κόκκινα, τα κόκκινα, τα λεπτά. 3 ευρώ. Μικρός. Λοιπόν, ακούς, για να τελειώνω. Ναι. Θέλει μέρα να δώσει. Τι είπε? Πορτοκαλί θέλει. Λοιπόν, ακούς, για το φίλο μου τον Καστελιανό, μ' αρέσει, γιατί πάντα δίνει χρώμα στην εκπομπή, φωνάζει, κάνει εκεί, ωραία, και μου θυμίζει τον Μπαλμπανίκο, εσύ καλό στα παιδιά, 4-1, λοιπόν στο τέλος. Λοιπόν, ωραίος. Ήθελα να πω για σένα, Κώστα μου, επειδή σε αγαπάμε, χρυσό μου παιδί, πρόσεχε λιγάκι, αγόρι μου, γιατί αυτές οι εκλογές που έρχονται, το θυμάσαι και με ένα τηλεφωνικό γκάλο που είχε γίνει πριν κανένα 2 μήνες. Ναι. Θυμάσαι την εκπομπή, την ταινία με τον Παπαγιανόπουλο, γκόρτσος. Είχε πει τότε Παπαγιανόπουλο. Μπάντας. Οι εκλογές αυτές...
αυτές είναι μουγκές. Είναι μουγκές. Πρόσεχε Κωστάκι μου, πρόσεχε, γιατί και ο άλλος ο ψηλός από τα Σφακιά είναι. Πρόσεχε Κωστάκι μου, γιατί πραγματικά αυτές οι εκλογές είναι μουγκές. Πρόσεχε Κωστάκι μου, μπες καλά τηλεφώνημα και σε βλέπω να κάνεις ρεπορτάζ το 20-21 να κάνεις ρεπορτάζ για παπούτσα. Δεν τους έχω, Κωστάκι, φίλε, άκουσα, Κωστάκι μου. Δεν τους έχω ικανούς, ρε φίλε. Κράτα μια, και εγώ δεν τους έχω ικανούς. Αλλά έτσι λέγαμε και για το Πασόκ και μας κατσικώθηκε 40 χρόνια. Κράτα μια πισίνη, Κωστάκι μου. Άκου το πρωτεβουσιάνο, κάτι ξέρετε. Το Πασόκ ήταν αετονίχηδες, ρε φίλε. Αετονίχηδες ήταν. Πρόσεχε, γιατί και σου είπα. Αυτή είναι το μεταλλαγμένο Πασόκ. Πρόσεχε, χρυσό μου κοκκινέ. Για άλλους λέει. Δεν κατάλαβες. Για τους νεοδημοκράτες λέει. Α, δεν κατάλαβες. Για άλλους λέει, κοκκινέ. Άρε κόκκινε το μυαλό σου. Ναι, ναι. Δεσεβό μηχανή έχει μέσα. Όντως. 28 ναι, άλογα. Λέγε ρε φίλε. Καλησπέρα. Ναι. Έλα φίλε. Εγώ είμαι. Ναι φίλε. Αριανός είμαι. Καλά να πάθεις. Μέχρι την Κυριακή. Καλά θα είσαι. Και πες μου εσύ, Ραπτόπουλε, στα δύο παιχνίδια που έπαιξε ο Άρης με τον ΠΑΟΚ, αν είδες κάνα γίγαντα να παίζει με κάνα μικρό. Πέστα! Εγώ δεν είδα ρε φίλε τον γίγαντα να παίζει με τον μικρό, έτσι πως τα λέτε, και εσύ και ο Κουλιανός σήμερα που μας έκανε ένα με τη Χιρόνα, έτσι. Ο Κουλιανός είναι ο παδός. Λοιπόν, θα σε θυμίσω και κάτι άλλο. Ο Άρης όταν έπεσε κατηγορία προηγήθηκε με εκείνα τα χάλια μες στην Τούμπα με τον Ουντότζη, αν θυμάσαι. Το 3-1 λες. Με τα χάλια, ναι. Ναι. Και τώρα με λέτε για 12 και 13 ποσοστό. Βρε 150 θα το καρφώσω σήμερα και θα το στείλω στον κόκκινο να το δημοσιεύσει με το όνομά μου όλα. 150 θα το καρφώσω. Σε διπλό τι? Και over. Δεν μας κάνεις το τραπέζι κανένα ψαράκι τώρα. Διπλό και άκου over. Τι σου λέω, κάνατε ξαφνικά τον ΠΑΟΚ ότι είναι ο Γολιάθ και εμείς γίναμε ο Δαβίδ. Ντέρμπι είναι. Ντέρμπι. Ντέρμπι τώρα και με 11 μονάδες ντέρμπι. Ποιος είναι αυτός? Ήρθε να σε δείτε. Τι να δείτε. Αυτός. Αυτό θα το καρφώσω 150, ναι. Μην βγάλεις θα το όπλο. Δει στο έργο. Μην βγάλεις το όπλο. Μην βγάλεις το όπλο. Μην το φοβάται αυτό. Σταμάτα ρε κόκκινε, στα σαλιάρι. Πάμε παρακαλώ. Νίκο, μην βγάλεις το όπλο, σιγά. Σε παρακαλώ. Ήρεμος. Γεια σου φίλε. Μου ούτε 40 δευτερόλεπτα στο ρίγκ δεν μπορεί να κρατηθεί αυτός. Ο Νίκος. Άσε το. Αυτός. Τι να κρατηθεί. Μόνο μάγουλο είναι. Πάμε παρακάτω. Αυτός, ναι. Κουσίδης Ιωάννης. Τουσίδης. Κουσίδης. Τουσίδης. Τον Τουσίδη το ψάχνουμε. Κουσίδης Ιωάννης. Τουσίδης. Ο φίλος ο τυχερός, ο οποίος μπορεί να τηλεφωνήσει στα επόμενα 30 λεπτά, ναι, να βγει και να κερδίσει τη συμμετοχή σου στη μεγάλη κλήρωση για τη Δευτέρα για το μισθό της χρονιάς. Το χιλιάρι σε ένα μήνα το βγάζει τώρα. Τι να... Παρακαλώ. Παρακαλώ. Τι βγάζει αυτός. Τι να το βγάζει ένα χιλιάρι τη μέρα και κορόιδο. Βρε μπα να βγάζει. Λέγε ναι. Φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε. Αλέξανδρος, ναι, από Παρίσι. Έχω να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Μετά τον Αλέξανδρο από Κό έχουμε και Αλέξανδρο από Παρίσι. Ναι. Καλησπέρα. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια ερώτηση από τον κύριο Περαπτόπουλο. Ναι, κύριε μου. Σε πόσα κόλ πιστεύετε ότι θα φάει ο Γαύρος στην Ουκρανία? 2-1 θα χάσει. Εσύ πόσα θέλεις? Εγώ λέω να φάει 4. Θέλεις να φάει 4, γιατί με συγχωρείς. Τι θα αλλάξει άμα φάει 1 ή 2? Επειδή έχω βάλει εγώ στοίχημα, οπότε... Αν το βάλε στοίχημα, καλή επιτυχία. Ότι τώρα θα... αυτοί που παίξαν Ολυμπιακό σε βρίζουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω μια άλλη ερώτηση. Άλλη ερώτηση. Γιατί αποχωρήσατε από την ομαδική που πήγαμε κάνει για εσάς το όνομα Rap Cool στο Facebook? Εγώ αποχώρησα. Ναι. Θα πάτησα καλά κουμπί κατά λάθος, φαίνεται. Α, εντάξει. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να δώσω εγώ χαιρετίσματα από τον Κώστα τον Ταρίφα. Εσείς είστε που βγάζετε κάτι γυμνές φωτογραφίες εκεί? Όχι ρε Κουλιανός θα βάζει. Εντάξει, κατάλαβα. Να είσαι καλά. Καλησπέρα σας, έχω quiz μάγκες. Δουλεύω στις Σέρες σε ένα εργοστάσιο που είμαστε 18 άτομα. Από τα οποία οι δύο Ολυμπιακοί. Ο ένας ΑΕΚ, ο ένας Άρης, ο ένας Παναθηναϊκός, ο ένας Ηρακλής και οι υπόλοιποι ΠΑΟΚ. Έχουμε βάλει στοίχημα στην αρχή της ποδοσφαιρικής χρονιάς πως σε κάθε ατυχές αποτέλεσμα ο καθένας που θα έχει το ατυχές αποτέλεσμα θα τρώει καρπαζιά από όλους. Ποιους βέρκος πιστεύετε ότι έχει κοκκινήσει πιο περισσότερο? Καλή εκπομπή, γεια σας. Ναι. Του Ηρακλειδέα. Ο Ηρακλειδέας τι, ο Ηρακλειδέας παίζει σε άλλη κατηγορία. Τι ήταν φαΐ? Όχι ρε, από τις γκέλες που έχει κάνει. Και τι, για β' εθνική μιλάμε.
Άσε ρε τη βιτέλη. Όλοι ρε βάλαν στοίχημα. Έλα ρε τώρα, εργοστάσιο με 18 άτομα τώρα. Μας κοροϊδεύει τώρα. Ξέρεις τι κάνει εργοστάσιο με 18 άτομα. Φυσικά. Τι αυτή είναι βιοτεχνία κακής του είδους. Σε υπόγεια της Βαλαωρίτη. Άδεια παιδόρα. Στην Ελλάδα 18 άτομα θεωρείται βιομηχανία. Εργοστάσιο με 18 άτομα. Βιοτεχνία σε Βαλαωρίτη. Στη στην Ελλάδα του 2019 τα 18 άτομα θεωρούνται βιομηχανία. Στις αίρες βιομηχανία. Στα σέρας λέει. Έλα ρε σταμάτα. Ναι. Πάμε. Στα σέρας. Ε, Μελισανίδη. Τι έγινε. Δεν τον κάνεις καλά. Καλησπέρα. Ναι. Όποτε βγαίνει το παγάρι από την Καστοριά, ναι. Κάτα, τρεις καφέδες, τρία ποτήρια, δεν την παλεύουμε άλλο. Λοιπόν, ακούγομαι, εγώ είμαι. Ακούγεσαι βρε κρύα, ακούγεσαι. Δεν το κάνεις και καλά. Κρύα το κάνεις όμως. Κάτι τέλος πάντων, κάτι αποτελέσματα θέλω να δώσω. Mm. Να δώσεις αποτελέσματα. Για τους πιο τζογαδόρους της υπόθεσης. Ρε φίλε, τι είσαι το... Εντάξει, ρε όχι, με τρελαίνεις γιατί δεν θα δώσεις προγνωστικά, θα δώσεις αποτελέσματα. Γράφει Κωστή, εδώ μιλάμε, βγήκε το, η φωνή του μέλλοντος. Είναι για πιο ρίσκη, έτσι. Είναι λίγο για πιο ρισκαδόρικα, λοιπόν. Ρε αποτελέσματα δεν μας δώσεις. Ωρε, κολλήσαμε ρε φίλε, θα χαρίσει τη μανούλα σου. Πάμε στον επόμενο, κλείσει. Πάμε, έλα, τελειώνει, πάμε στον επόμενο. Να χαρείτε και οι δυο, αργοπορίες. Έλα ρε φίλε. Καλησπέρα παλικάρια. Καλησπέρα φίλε. Εγώ είμαι. Ναι, φίλε. Εγώ είμαι. Λοιπόν. Για να μου λες τι κόλλημα έχει φάει ο Καστοριανός και μια θα φάει πέντε κόλλα από την ΑΕΚ, μια από τον Άρη θα χάσει. Καλά, ρε παιδιά, τώρα αυτοί βλέπουν στατιστικά προηγούμενων χρόνων, ετών, με εκείνες τις ομάδες που παίζαμε, ήταν για κλάματα εκείνες τις ομάδες. Και συγκρίνουν τώρα αυτήν την ομάδα του ΠΑΟΚ. Και θα έρθει ο Άρης να κάνει σκορ, αποτέλεσμα, μέσα στην Τούμπα, με αυτήν την ομάδα. Ο Βενιζίσης παίζει, Κώστα. Όχι, ανησυχείς, ε. Εγώ... Όχι, όχι, για την διεύθυνση του σκορ. Ανησυχείς, παίζει ο Βενιζίσης. Αφού δεν σε διαφέρει και είσαι τόσο ανεβασμένος, γιατί ρωτάς. Λοιπόν, Κόκκινε, ναι. Παίξε 4-0 παίξε το μάτς. Φίλε, εγώ δεν αμφισβητώ οτιδήποτε. 4-0 παίξε το. Μπρε καλά, εσύ ο παδός και το λες. Αλλά γιατί ρώτησες για τον Βενιζίση. Δεν. Γιατί μας τα έχουν κάνει ένα φίλε να μην πω τώρα μιλάω και στο μέρα. Ζέπε. Ο Βενιζίσης δεν θα παίξει, ο Μπάσα δεν θα παίξει. Και τι έγινε, σιγά τους παίχτες βε. Σιγά. Σιγά. Σιγά τα βαρόμετρα του Άρη. Καλά. Ο Φετφατζίδης δεν θα παίξει. Ειδικά ο Φετφατζίδης. Και τώρα πλάκα με κάνετε. Α, γίνει καμιά στραβή. Και... Ρε, και... Τι θα κάνει. Και με τον Απόλλωνα έτσι έλεγες, θα μην βάλει ο Ραπτόπουλος τον μπλουζάκι. Δεν έβαλε. Δεν έβαλε. Δεν έβαλε. Τον επιτρέπεις να βάλει. Κώστα βάλε ένα μπλουζάκι το Άρη. Ξέρω ποιο νόμο θες. Γιατί δεν λες να βάλει του ΠΑΟΚ αφού είσαι τόσο σίγουρος. Και λες να βάλει του Άρη. Αν αγαπήσεις. Πάρε δρόμο ρε. Πάρε δρόμο. Άντε βρε από εκεί βρε. Άντε βρε καράφλα και φοβάσαι. Φοβάσαι το Δελυζής και μην βάλει μπλουζάκι του ΠΑΟΚ ο Ραπτόπουλος. Καράφλα και θα μου πεις εμένα 4-0. Έχω και μπλουζάκι του ΠΑΟΚ και το Άρη στο σπίτι. Βάλε του ΠΑΟΚ. Βάλε. Του ΠΑΟΚ, δεν το, όχι, όχι, του ΠΑΟΚ δεν το βγάζω. Όχι, γιατί είναι, όχι είναι, αυτό του πατέρα. Όχι, είναι, αυτό έχω. Έχω ιστορικό με δικέφαλο ετό. Βάλε να δεις πως βγαίνει το διπλό. Το 63. Βάλε να δεις πως βγαίνει το διπλό. Πού πάει το βάλω το βγάλω. Ασού. Δεν βγαίνω έξω. Φίλοι Αριανοί, φέρτε μου ένα μπλουζάκι του Άρη να δείτε πως βγαίνει το διπλό. Δεν το δίνω το μπλουζάκι. Όχι, αν σου φέρουν μπλουζάκι του ΠΑΟΚ. Δεν το δίνω σε κανένα το μπλουζάκι. Αν σου δώσουμε μπλουζάκι του ΠΑΟΚ. Δεν φοράω. Δεν φοράω. Γιατί. Δεν φοράω, ρε. Για μια φωτογραφία μόνο. Πώς θα τη δίνεις. Εγώ να σου δώσω. Γιατί δεν να φτάνει, θα τραβήξω το χέρι. Θα βρω φανέλα, θες και λεφτά. Αλλά αν αγαθείς. Μου το έχουν ζητήσει με καλά λεφτά και δεν το δίνω. Άλλο αυτό δεν δίνεται. Άλλο του, όχι του πατέρα σου. Ρε. Του πατέρα εγώ μου. Εγώ λέω σου φέρνω ένα μπλουζάκι πάω. Έχω ένα. Πάω στην μπουτίκ και παίρνω. Τι να πας ρε κόκκινε στην μπουτίκ. Θα το φορέσεις. Τώρα του που τελειώνω μήνας. Ναι. Και να πας στην μπουτίκ του πάω. Φορέσεις. Τα κοινόχρηστα δεν έχεις να πληρώσεις. Τι να φορέσεις. Πάμε παρακάτω. Μα δεν έχω κοινόχρηστα. Πάμε παρακάτω. Κουσίδης Ιωάννης, πάρε τηλέφωνο. Πώς τον θέλεις. Ή πάρτε τον τηλέφωνο να πάρει, παρακαλώ. Έλα βιλέ. Ναι, γεια σας. Ωχ, χρυσό μου. Τι κάνετε, αγόρια. Αχ, τρελό κορίτσι, εσύ. Αφού δεν παίρνει αυτός θα τον πάρω εγώ. Κωστή μου. Ναι. Θέλω να μου πεις πώς περάσατε στους αλές που γιορτάσατε γενέθλια και Αγίου Βαλεντίνου.
Τι κάνατε, σάουνα, χαμάμ, τι κάνατε. Με την αεροσυνοδό, τη γιατρέσα. Ναι, έμαθα είχε και ζώα το κόλπο, τα έφερε ο ίδιος. Τα έφερε, την ίατρος αφού είναι, έφερε τα ζώα. Με τα γραφεία από Θάστο, έτσι έμαθα. Και ότι εσύ έφυγες με κάτι κοκκινίλες στα γόνατα, ισχύει. Ναι, ειδικά στα γόνατα. Και δεν μπορούσε να κλείσει το στόμα, είχε μου βιάσει, έτσι έμαθα. Από το να μιλάει συνέχεια, όντως. Εγώ θα σας πω για ποιο λόγο πήρε κόκκινη ο μπάστα. Πήγε ο άλλος ο άνθρωπος και του είπε ότι ήμουν αυτή το βράδυ με τη βούλα. Και του λέει έτσι, είσαι και με τα δυο τα πόδια, πάρτε να μάθει. Πάντως Κωστή μου, επειδή τελευταία τότε είναι λίγο κουρασμένος με τα ταξίδια, μία η κόκκινη του μπάστα, μία, ξέρεις τώρα, έμαθα ότι κάτι, ότι εσύ αντέχεις ρε παιδί μου, ότι μπορείς τρεις φορές ισχύει. Δηλαδή μετά την τρίτη δεν βαραίνει το μπαλόνι, αυτό ήθελα να μου πεις. Ξέρεις εσύ. Γιατί άμα είναι έτσι ρε παιδί μου, να περάσω από εβδομάδα μια βόλτα, να πιούμε ένα φραπουτσίνο. Φραπουτσίνο θέλεις, ε. Φραπουτσίνο θέλεις. Απλά μην μου πεις ότι είναι βαρύ το μπαλόνι, να το δω στην πράξη. Δεν μου λες, θα κάνετε και παραγγελία να φέρει τίποτα, να φάτε ο πιτσαράς. Ο πιτσαράς, αν και με τον Κωστή προτιμώ τα ψάρια, λούτσους θέλω, λούτσους. Λούτσους θέλω. Πάρε τώρα μαύρη αλήθεια. Άμα είναι και τα ψάρια, έχω ένα δανεικό πενιντάρικο στον Μπουφάνα, στο Δόκο. Ωραία, το πνευμόνι. Θα με πεθάνει, ρε. Το πνευμόνι θα σε πεθάνει ούτως ή άλλως. Επόμενος, γεια σου Βούλα, θεά είσαι. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σου φίλε. Καλησπέρα παλικάρια. Αριανό του Μπουριά. Γεια σου Αριανάρα. Να σου πω, αυτός που φώναζε τώρα πριν για τον Άρη και τα Ζάνεξ, ποιος ήταν αεκτής, ήταν αυτός. Ο Καστοριανός ο Νικόλας, ναι. Αυτός τι, τώρα τι ζωή τραμπάει. Ρε φίλε, αυτός, όπως όλοι όσοι δεν γουστάρουν τον ΠΑΟΚ, θέλει να το δει να χάνει. Λογικό θέλει. Α, γι' αυτό. Δεν μου φάνηκε παράξενο γιατί πολύ φώναζε και λέω, συγγνώμη, δεν είναι ανθρώπινο συνέστημα. Ναι, ρε παιδί μου, Αριανή, δεν θα αγώσουμε, δεν κάνουμε. Εμάς είμαστε υφέρει σε εκπομπή να γίνει. Να κερδίσει ο Άρης. Ή να φάει 5 γκολ. Να σου πω τώρα. Ο Παντελίδης. Εγώ δεν λέω ξανά. Ο Παντελίδης δεν το γούσταρα. Εγώ προτιμούσα τον Ερέρα, αλλά άλλαξα γνώμη. Αν διαχειριστεί σωστά το παιχνίδι, δεν μπορεί να το κλέψει. Φίλε, πολλά είναι τα αν που πρέπει να βάλουμε. Υπάρχει δρόμος να το διαχειριστεί. Είσαι τυχερός, φίλε. Να το κλέψει. Είσαι τυχερός που δεν είναι ο Ερέρα προπονητής. Εκεί θα φοβόμουν ότι μπορεί να διασυρθείς. Κι εγώ. Ναι. Γιατί αυτός θα φοβόταν. Αυτός ο αφελής ο γέρος θα πήγαινε μέσα στην τούμπα ανοιχτά και θα σας αλλάζα τα πετρέλαια. Θα βρίσκανε 30 μέτρα χώρο από το κέντρο και μπροστά σε τεράστια αραιότητα η άμυνα του Άρη και θα γινόταν το πάρτι της Αλεπούς. Πώς το είπες? Αραιότητα. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει τρόπος να το διαχειριστεί σωστά το παιχνίδι και να το κλέψει έστω και το χει. Θα ανέβαζε τον Τζανακάκι και τον άλλον τον Κορχούτα πάνω και θα γινόταν το πάρτι. Είναι στόχος για τον Άρη να χαλάσει την προσπάθεια του να κατακτήσει ο Πάκος. Ο στόχος του Άρη να χάσει με ένα 0. Μη φάει κανένα τόρτι. Θα το δίνω φίλε. Και έχουμε ένα είναι στόχος του Άρη. Για πες ποιος είναι. Στόχος του Άρη να χαλάσει το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ. Την γιορτή του. Στόχο δεν γίνεται γιατί το πρωτάθλημα να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Βρε το πρωτάθλημα το παίρνει. Ναι. Λέω, αλλά, αν καταφέρεις και του χαλάσεις το ρεκόρ, του αίτητο. Εμένα θα μ' άρεσε να το χάσει το μάτσο ΠΑΟΚ, γιατί πρώτον θα πάρω τους 3 βαθμούς, δεύτερον θα ανεβάσει το ηθικό μου, έτσι, και θα πάω με άλλο αέρα και στην ΑΕΚ, έτσι. Θα χαλάσουμε και τη γιορτή τους, γιατί, να ξέρεις, τους ΠΑΟΚτζίδες, τους καλύτερα να χάσουν από τον Ολυμπιακό. Αχ ρε φίλε, δεν το ξέρετε το ποδόσφαιρο, να χάσουν από τον Άρη, γιατί ο Άρης έχει φυλάσει. Ο Παντελίδης, άμα χάσει με ένα 0, στο λεπά τραπέζι θα... Κατάλαβες? Είναι λεπά εδώ και τραγουδάει. Όπου και να πάει, θα κάνει το στεναχωρεμένο, στο πω εγώ. Χάνει ένα 0, θα πει μπορούσαμε κάτι παραπάνω να κάνουμε, χάσαμε την ευκαιρία. Τι να κάνω μετά το διάλειμμα, μωρέ τώρα. Χάστε ένα 0 εκεί πέρα, μη σας διαλύσουν. Σταμάτα, σαν χλαμάρες. Λοιπόν, εδώ είμαστε για άλλα 22 λεπτά. Τέσσερα στοιχήματα μετά 20. Βγήκαμε. Εδώ είμαστε για άλλα 22 λεπτά.
Ναι. Το 2310-399 είναι κατηλημένα. Μπράβο. Οπότε μην προσπαθείτε για την ώρα να επικοινωνήσετε. Για την ώρα. Για την ώρα, ώρα. Να επικοινωνήσετε. Υπενθυμίζω ότι η εκπομπή είναι μια προσφορά από την Εσκιά της Βαλοδήμος, όπου μπορείτε να αποκτήσετε το Hyundai Kona SUV με 16.000 ευρώ. Δεν υπάρχει αυτή τη τιμή. Εντάξει. Ήταν 5 τα κομμάτια, μείνανε, δεν ξέρω αν έχουν μείνει κιόλας. Εντάξει. Φύγανε χτες. Αν έχουν απομείνει, θα δείτε πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Αθηνών ή τηλεφωνώντας στο 2310-596-596 για να μάθετε και περισσότερα. Πάμε σε κόσμο που περιμένει να πει τη γνώμη του. Παρακαλώ. Ναι. Χαίρετε. Γεια σας. Γεια σου, παιδί μου. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Καλά, αγόρι μου, εσύ? Καλά. Είμαι Άρης. Ναι, πουλάκι. Ωραίος. Λέγε. Εγώ από ό,τι ξέρω, από ό,τι έχω δει και από ό,τι πιστεύω, θα κερδίσει ο Άρης 1-2. Ωραία. Πόσο χρόνο είσαι? Πώς σε λένε? Αντώνη. Αντώνη, πόσο χρόνο είσαι? 12. Ναι. 12 είσαι? Ναι. Ο μπαμπάς τι ομάδα είναι? Άρης. Σε παίρνει στο γήπεδο? Ναι. Φωνάζεις Άρης και δεν είμαι καλά? Ναι. 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 Ποιοι θα βάλουν τα γκολ από τον Άρη? Ο Ματέο Γκαρσία. Ο Ματέο Γκαρσία, ναι. Και... και ο Λάρσον. Και ο Λάρσον. Ναι. Σ' αρέσει ο Ξανθός ο Σουηδός? Ναι, είναι ωραίο, είναι ωραίος παίκτης. Ωραίος, ε? Ναι. Γεια σου, Αντώνη. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Πρόσεχε πώς μιλάς, λοιπόν, γιατί μας ακούν και 12 χρονών παιδιά. Κατάλαβες, γορίλα. Να γίνεις λίγο ευγενικός, να αλλάξεις. Ορίστε. Εγώ με το παιδί είμαι ευγενές. Ούτε θέλεις να το στεναχωρήσω, τίποτα. Ναι. Ένιωσε άνετα. Θα προσέξεις πώς μιλάς. Ούτε μίλησες. Κόρη έχεις και τρόπους δεν έχεις. Ζώων. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, καλά είστε? Εσύ μας έλειπες, μωρή τρελή. Εγώ σας έλειπα, γεια, εγώ σας έλειπα. Ρε Νικόλα, ρε Νικόλα, πάνε το βράδυ εκεί στο καφέ, της Κυριακή, την Κυριακή, λοιπόν, και δες εκεί πέρα τον ταχυδρόμο και κέρδα τώρα να πούμε καμιά πίτσα ή κανένα από αυτά τα μαύρα που τριγυρνάνε εκεί στην Καστοριά, σπάξτε κανένα. Λοιπόν, μαύρα τριγυρνάνε στην Καστοριά? Ναι, ρε παιδί μου. Τι... άμα είναι σπάξουν από αυτά τα μικρά τα ζωάκια που έχουν εκεί πέρα, άμα δεν βρουν τίποτα. Τι μαύρα και λύκη, εννοείται τι? Όχι, ρε, όχι, α βρουν κανένα αναλάκι αρκουδάκι να πούμε και να το φάνε. Ανακαθείς, λοιπόν, αγριά άνθρωπε, δεν τρέπεσαι. Να πάω την Κυριακή εκεί πέρα, αυτό που σου λέω, Νικόλα, και να κεράσει τον ξάδερφο τον ταχυδρόμο. Λοιπόν, και όταν έρθουμε, ορίστε μα τώρα, έβαλε εδώ πέρα σε δίλημα να πούμε του άλλου και ο άλλο βγήκε να βάλει 150 ευρώ. Βρε, θα τους καφείς χωρίς λεφτά, ρε Νίκο. Ήμαρτο, ρε Παναγία μου, ήμαρτο. Ερώτηση, φίλε. Περίμενε, σφυράκια. Περίμενε για τρελαίνω. Ερώτηση, φίλε. Μου στέλνει φίλος μήνυμα. Ερώτηση, φίλε. Άντε, ρώτε και μετά εγώ. Άμα χάσετε ένα μηδέν, θα το θεωρήσεις φυσιολογικό ή στημένο? Άμα χάσετε ένα μηδέν. Άμα χάσει ο ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου, την άλλη μέρα θα μας πείτε τα στήσαν, ήταν ύπαπτο. Όχι, εγώ δεν το λέω αυτό. Α, δεν το λες αυτό. Μην το πεις μετά, λέω. Σφυράκια. Σφυράκια. Λέγε. Δεν παίρνει τη σφύρα να το δώσει μία στο κεφάλι? Δεν το ρωτάει αυτό, διότι. Ποια σφύρα είναι αυτό, το κεφάλι είναι. Το μισό είναι από εδώ, από την Τολεμαϊδα μεριά, γι' αυτό δεν θα σπάσει σφύρα, ρε. Να σε ρωτήσω κάτι. Για ρώτα τώρα. Δεν το ρωτάει 2 και 10. Έρχεται να το ρωτήσει 3 παρά 20. Έχουμε κάνει τον κύκλο τη εκπομπή και το ρωτάει τώρα για 20 λεπτά. Τώρα μετά, άμα θυμώνω, είμαι κεφάλα εγώ. Τι να θυμώσει, βρε κρανιοκέφαλε. Λοιπόν, για το άκου λίγο, συγγνώμη. Βρε σφυράκια, οι παοξίδε ήρθαστε όταν χάνετε στην έδρα σα να είναι ύποπτα τα μάτς. Όταν τα παίρνετε εκτό έδρα στι Ξάδε και στα Γιάννενα, είστε ομαδάρα. Σφυράκια, δεν σε είπα. Ναι. Δεν σε είπα. Πες ό,τι θέλει. Καταρχήν έμαθα ότι θα πα Κατερίνη. Αλήθεια είναι? Θα πάω, ναι, βέβαια θα πάω. Αφού παίζουμε εκεί πέρα να πούμε την Κυριακή. Στι 3 θα τα δει σε Κυριακό Ηρακλή. Έτσι έμαθα. Θα κάνουμε κερκίδα. Ξέρει ποιος είναι επόπτης? Ποιος είναι, η Κουρομπίλια? Ο Κοτούλας. Αυτός που είχε ακυρώσει 2 γκολ και άλλα 2 offside, το Παοξάκι. Θα φάτε κι άλλα, μη στεναχωριέστε. Και από τον Ηρακλή δεν λέει από τον Ηρακλή δεν λέει κουβέντα. Κοιτάξτε να βάλα το Κοτούλα και δεν λέει κουβέντα. Γεια σου, σφυράκια. Γεια σου, σφυράκια. Γεια σου, σφυράκια, δεν μου λες. Παίζει ο Κοτούλας επόπτης, ε? Ναι. Και παίζει το προποτζίδικο με τον Ηρακλή. Και δεν μου λες, το προποτζίδικο είναι πεσμένο και ο Ηρακλής ούτε πέφτει ούτε ανεβαίνει.
Και εσύ πιστεύεις θα δεις μάτσα εκεί πέρα. Παίξε 7 συν. Δεν διαμαρτύρεται κανείς. Τι να διαμαρτύρεται, ρε. Αφού είστε αναπητυχημένο σωματείο. Από Δευτέρα. Ναι, από Δευτέρα τι. Θα έχει τρομερές εξελίξεις στον Ηρακλή. Τι μου λέει, φίλε. Τι θα γίνει. Θα επέμβει η θύρα 10, θα πλακώσουν κανένα. Τι δουλειά έχει η θύρα 10. Η θύρα 10, τι έχει. Τι δουλειά έχει. Τι δουλειά έχει. Τι δουλειά έχει. Η θέση των οπαδών στην κερκίδα. Μη. Η θέση των οπαδών είναι στην κερκίδα. Μη τα λες αυτά. Εγώ τα λέω όπως είναι. Μη τα λες. Η θέση του οπαδού είναι στην κερκίδα. Τι θα πει θα επέμβει, δεν κατάλαβα. Θα επέμβει. Πού να επέμβει. Μόλις επέμβει η θύρα 10. Πού να επέμβει. Θα σου πω. Άσε. Αν δεν επέμβει η θύρα 10, να πάρει το μέρος κάποιας παράταξης, μόνο τότε μπορεί να γίνει ιστορία. Όταν υπάρχουν παρατάξεις, διαλύεται ένα μαγαζί. Τι θα υπάρχουνε? Όταν υπάρχουν παρατάξεις, διαλύεται ένα μαγαζί. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Παίζεις εσύ ο αδιάφορος με τον πεσμένο, το προποτζίδικο του Κυρμανόλη. Εντάξει. Και από εκεί και πέρα το ψάχνεις να βρεις, εσύ παίζει ο Κυριακός με τον Ηρακλή. Χαμπάρι. Χαμπάρι. Κόκκινε η βρώμα για τον Ικάρντι, μπλέκει το συμπέκτη των Μπρόζοβες με τη γυναίκα του. Όχι το μάνατζερ του. Δηλαδή είσαι και είδης, άρα είσαι πόντιος. Η γυναίκα του είναι και μάνατζερ του. Το κατάλαβες? Τι άλλο, δηλαδή, με ποιον τρόπο να το πω. Δηλαδή, πες τον άνθρωπο. Ο Ικάρντι είχε μια γυναίκα, η οποία ήταν και μάνατζερ του. Έχει γυναίκα, δεν πήρε ακόμα διαζύγιο. Και πήρε... Τον απάτησε. Ναι. Τι χωρίζει. Την απάτησε ως μάνατζερ ή ως γυναίκα. Γιατί μπορεί να πήγε με άλλον παίκτη να κάνει πώς το λένε δουλειά. Πώς τον απάντησε. Τέτοια ηλίθια ερώτηση μόνο εσύ. Για πες μας. Είναι και η γυναίκα του μία ιδιότητα. Και μάνατζερ του άλλη ιδιότητα. Ως τι τον απάντησε. Ο μάνατζερ ναι. Μπορεί να σε ρίξει, όχι να σε απατήσει. Ναι. Υπάρχουν εκφράσεις σωστές. Τι μου λες. Ο μάνατζερ μπορεί να σε ρίξει. Ναι. Ο δικηγόρος μπορεί να σε ρίξει. Ναι. Ο συνέτερος μπορεί να σε ρίξει. Τι μου λες. Εντάξει. Ναι. Όχι να σε απατήσει. Χαμηλό IQ ο Ικάρντι. Ενώ εσύ. Παρακαλώ. Χαμηλό IQ ο Ικάρντι. Καλησπέρα. Γεια σου λέ. Καλησπέρα Γρηγόρη και Κωστή. Παοξής είμαι. Να ρωτήσω λίγο το... την Κυριακή θα παίξει ο Σκιώπης κανονικά. Ναι, φοβάσαι. Θα παίξει και ο μη μου πεις και ο Ματίγια. Και ο Ματίγια ναι. Όχι και ο Τζανακάκης μη μου πεις και ο Τζανακάκης. Το Τζανακάκης ναι. Καλώς. Αυτός καλώς. Καλώς. Όχι, όχι, όχι. Φοβάμαι πάρα πολύ γιατί ο Άρης έχει πάρα πολύ καλό μπαλά. Αν το προχωρούσες λίγο ακόμα, το πήγαινες καλά. Επόμενος. Ναι. Ναι. Μ' ακούτε. Βεβαίως. Πολύ καθαρά. Καλησπέρα. Ναι, κύριε. Θέλω να πω δύο πράγματα. Το πρώτο θα είναι quiz. Θέλω να με πείτε, ανάλογα με το ποσοστό που έχει κάθε ομάδα σε κόσμο σε όλη την Ελλάδα, ποιανής ομάδας ο κόσμος πηγαίνει πιο πολύ στο γήπεδο. Αυτό πρέπει να το αναλύσουμε. Καλή ώρα. Του Άρη. Σωστός. Και ένα δεύτερο θέλω να πω. Του Άρη, ναι. Θέλω να πω ότι άλλος έδωσε 100 δις για να φτάσει στον Άρη και άλλος έδωσε 100 εκατομμύρια για να φτάσει στον Άρη. Ευχαριστώ πολύ. Και πάμε. Για τα πρωταθλήματα μιλάει. Όχι, για το φεγγάρι μιλάει. Για τα πρωταθλήματα. Για τα πρωταθλήματα μιλάει. Ναι. Ναι. Μπράβο ρε Αργιανή, αστεί, ωραία είστε. Τα λέτε καλά ρε. Όχι, ρε, καλό ήταν. Καλό ήταν, τι είπα εγώ. Ούτε βριστικό, ούτε τίποτα. Ναι, συμφωνώ. Να σου πω ρε Κόκκινε. Ο άλλος είπε να σου στείλει το δελτίο να το βάλεις με 150 ευρώ. Αν δεν το βγάλει, όχι. Αν δεν το βάλει, αύριο θα βγει και θα πει με ρόμπα. Εγώ θα το σκίσω. Έτσι. Θα τον σκίσω. Αν το βγάλεις εσύ αυτό το δελτίο, θα βγω εγώ αύριο και θα πω είμαι εγώ ρόμπα. Συμφωνούμε σε αυτό. Φίλε, μαζί σου. Πιο μεγάλη ρόμπα από αυτόν που βγήκε να το πει και δεν θα το κάνει. Ερώτηση, φίλε. Φίλε, περίμενε. Ερώτηση στον Παοξή. Επειδή είναι άδικο, είτε να τον αποθεώσουμε, είτε να τον βρίσουμε από τη στιγμή που δεσμεύτηκε στον αέρα. Δεν βρίζω εγώ. Όχι. Λες ρε παιδί μου, είναι ρόμπα. Κάτσε. Ναι. Να δω αν θα μου το στείλει μέχρι αύριο. Αυτό σου λέω. Ναι. Και εγώ σου λέω θα βγω εγώ αύριο και θα πω. Παοξή! 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 Για πες αυτό που λες εσύ. Ναι. Ποιος είπε, κάτσε λίγο πριν πεις. Ποιος έχει περισσότερο κόσμο για ξαναπες. Συμμετέχοντα ανάλογα το λαό. Ανάλογα με τον κόσμο που έχει. Ο Άρης. Ναι. Ποιος κόσμος έχει πιο ενεργή παρουσία στο γήπεδο. Ο Άρης. Τι λες εσύ από το πλέον. Να σου πω λίγο. Πόσο κόσμο έχει, φίλε, συγγνώμη. Πόσο κόσμο έχει σαν ΠΑΟΚ. Ένα εκατομμύριο. Έχεις ένα εκατομμύριο. Ένα εκατομμύριο. Ναι, λέμε ένα εκατομμύριο. Σε όλο τον κόσμο. Μέσο όρο πόσος κόσμος πάει στο γήπεδο. Σε εμάς. Ναι. 25.000. Από αυτόν τον κόσμο. 25.000 εγώ θα σου πω. Εγώ στο βγάζω σχεδόν γεμάτο. Ναι. Λοιπόν. Ο Άρης έχει 300.000. Μπράβο. Πάνε 12.000 κάθε Κυριακή. Και βγαίνει περισσότερο Άρης. Άρα μου λες δηλαδή κάναμε ένα γκάλο. Ποσοστιαία ρε δεν ξέρει μαθηματικά ρε φίλε ποσοστιαία. Δεν ξέρει μαθηματικά. Με ποσοστά μιλάμε. Δεν ξέρει μαθηματικά. Τι είχε στο τρίμηνο. Εντάξει έγινε, δεν θα διαφωνήσω. Δεν το λέμε για να σε πικάρουμε. Στο τρίμηνο τι είχε.
Τι είχε στο τριγύρω. Και θα το απαντήσει εσύ που είχε στην Αζά. Τι σε νοιάζει η Αζά, ρε. Που σε έδινε τα θέματα και εσύ έκανε λάθο. Θέλω Ρατόπουλο για να κλείσω. Η Αζά με συμπαθεί. Γρηγόρη. Ναι. Μα ακούτε. Ναι. Λοιπόν, όσο για το μάτι τη Κυριακή, ο Άρης με αυτή την ομάδα που ξαναψήλωσε ξαφνικά μετά από δύο νίκες και άρχισε να ψηλώνει και δεν βάζει μέσα στο μυαλό του ότι ο Πάοκ έχει ανεβεί. Έχει ανεβάσει την απόδοσή του, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είχε καλή απόδοση γενικά μέχρι από τον πρώτο, από το δεύτερο γύρο και μετά έχει πολύ καλύτερη απόδοση. Και ο Άρης έχει μια αλφα σταθερότητα. Και κάθεται και μου κάνουν όνειρα ότι θα κερδίσουν και με διαφορά. Συγγνώμη, είναι λάθος. Περίμενε. Είπες κάτι λάθος και δεν το λέω για να σε πικάρω. Τι λάθος, για πες. Ο Άρης δεν ήταν έκανε ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα. Έκανε μια τεράστια κοιλιά, άλλαξε προπονητή και στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια. Δείχνει ότι έχει βελτιωθεί. Σταθερότητα, αρκετά. Αυτό δεν λέμε. Όχι, δεν λέγεται σταθερότητα. Έχει βελτίωση και έχει όπως και εσύ πολύ καλές μεταγραφές Ιανουαρίου. Λοιπόν, ο Πάκου δηλαδή. Πάοξι, σταμάτα. Για πες. Σου πήγε ποτέ το μυαλό ότι ο Άρης μπορεί να κάνει ένα παιχνίδι όπως εσύ στο Καραϊσκάκι και να σε πάρει ένα 0 και να κρεμαστεί κατά από τα δοκάρια. Και φυσικά, να γίνει το γέλιο του Αλεπού. Αυτή την παράμετρο την έχει βάλει στα υπόψη σου. Και αν γίνει αυτό, αν γίνει αυτό. Θα πεις ότι ήταν καθαρό το μάτς. Γιατί σας ξέρω καλά τους παοξίδες. Όταν χάσετε κανένα μάτς στην Τούμπα, είναι στημένο. Κατά τη γνώμη σας. Το παιχνίδι με τον Κάπρο ήταν δηλαδή στημένο. Ποιο? Το παιχνίδι με τον Κάπρο ήταν στημένο που έχει. Όχι βέβαια. Άρα, γιατί να πω γι' αυτό ότι είναι στημένο, γιατί άμα κερδίσει ο Άρης 0-1. Γιατί με την Μπάντεμπορ τέτοια έλεγε. Με τα ψηφίριστα. Μου λες εσύ πολλά, ναι. Γιατί σε α το πω και κλείνω. Ναι. Η Μπάντεμπορ τι έγινε και με ποιον κέρδισε. Στο Europa Link θυμάσαι? Εγώ δεν αμφιβάλλω. Γνωρίζω την πλούσια της Άρσεναλ. Εγώ σας το έδωσα δώρο. Εγώ δεν αμφιβάλλω κύριε. Εσείς τι λέγατε. Το είπες. Αμφιβάλλεις γιατί το είπες. Ρε φίλε. Ο άνθρωπος είναι κάλτσα τώρα, πλάκα μου κάνει. Φορούσε την πλούσια της Άρσεναλ και τέλος πάντων. Ποντάρετε. Ακονομήστε τώρα, πλάκα μου κάνεις. Ναι. Ναι. Άκου τώρα. Ο χορηγός για 10-500 ευρώ σε κάθε γκολ του ΠΑΟΚ, φοβάται κάτι? Οπα, καλό. Σου δίνει ένα SUV σε καταπληκτική τιμή. Ναι. Άλλη φορά έχει τολμήσει και σου έχει πει 500 ευρώ σε κάθε γκολ. Και το έκανε. Λοιπόν. Και τι λες. Δηλαδή, μερικοί τώρα. Ξέρεις τι σου λέει τώρα. Εγώ χαράζω την πολιτική του χορηγού. Άλλο σε λέει. Επειδή θα φάει, λέει, 5 γκολ ο Άρης. 5-5, 25, 2,5 χιλιάρια ένα μάξιμιο. Όχι, άκου, θα το απαντήσω. Ενώ, επειδή γιατί ο χορηγός είναι έξυπνος. Γι' αυτό δεν το βάζει. Επειδή είναι πολύ έξυπνος. Σου να φάει κανένα 5-1 το μάτς. Όχι. 6 γκολ. Επειδή ο χορηγός είναι 5-6-30. Πάω εγώ αύριο να πάρω το χιουντάρι με 8 χιλιάρια. Είναι έξυπνος. Τι είναι, πες, αυτό σε ρωτάει. Και ξέρει ότι στην πόλη έχει από όλους. Ναι. Και Αγιανούς και Παοξίδες και Ηρακλειδής. Ναι. Δεν θέλει να προκαλέσει και να βάλει διχόνια σε ένα πιο παιχνίδι. Όχι, παιδί, μπράβο, πόσα γκολ θα βάλουν οι ομάδες. Δεν θέλει να βάλει διχόνια. Μπράβο, ρε Γρηγόρη. Μπράβο, ρε Γρηγόρη. Κατάλαβες. Ναι, άντε, για να σου πω και την ευχαριστώ, απάντηση. Ρε Γρηγόρη. Αλλιώς θα το βάζει. Είσαι η ομιλία της εταιρείας. Γιατί ο άλλος είναι πονηρός. Είσαι το γραφείο δηλαδή, της εταιρείας. Δηλαδή, εσείς κόκκινε που είστε 100 και πάτε και οι 100 είστε η πιο ενεργή ομάδα στον κόσμο. Δεν μου λες κόκκινε. Ναι. Τι πράξεις έχετε από τα εισιτήρια στον Ηρακλή φέτος? Και εγώ τι είμαι, λογιστήριο, εφορία, το τελευταίο παιχνίδι τι εισπράξει για τώρα. Ναι, ναι, για πες μου. Έχω πολλά να πω για τον Ηρακλή και κρατιέμαι. Κρατιέσαι. Κρατιέμαι. Μην κρατιέσαι πολύ γιατί θα δημιουργούν αντισώματα στο. Όχι, δεν θέλω. Μην κρατιέσαι πολύ. Κρατιέμαι. Μην κρατιέσαι πολύ. Η κατάσταση στον Ηρακλή είναι επίοικος απαράδεκτη. Η κατάσταση στον Ηρακλή είναι απαράδεκτη. Τα έχω πει πολλές φορές. Εγώ άλλο σε ρωτάω όμως. Δεν το ξέρω. Το τελευταίο παιχνίδι που παίξατε. Δεν το ξέρω. Τι κόσμο είχατε και τι εισπράξει είχατε στο παιχνίδι. 2.500 κόσμο είχε. Τι εισπράξει είχατε. Δεν καταλαβαίνω. Να πάω να ρωτάω, δηλαδή πώς. Ναι, ρωτάω τον Βουλαδί. Γιατί δεν ρωτάς τον Βουλαδί. Καλά, καλά. Καλάθια. Άμα είναι τίποτα. Καμιά άλλη ομάδα. Τη Βούλε, πλατιπόδα και μπουρδούκλο στο στόμα. Έλα, ρε, καλά, οι πεταγόνατα σου κόκκινα είναι. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Είναι καλό στον παππού Αλπίνο. Τι έγινε τώρα, εσείς μαλώνετε, δηλαδή ποιο θα βάλει στιγμά. Εσύ φιλαράκι μου. Εσύ είσαι τράπεζα, δεν μετράς. Όχι, όχι. Θα μιλήσω στο φίλο μου γιατί είναι ντόπρος και μπαντιλονάτος. Εγώ σε δίνω και το χ και παίρνω και το άσο. Πάρει χ δύο εσύ, Ραπτόπουλε, ναι. Και εγώ άσο. Mm. Πάμε τραπέζι στα γοριλάκια. Πάλι στα γοριλάκια. Και πάμε άλλο όπου θέλεις εσύ. Όχι, καλά είναι τα γοριλάκια, έχει ωραίο κρέας. Εντάξει, ωραία είναι. Ωραία. Λέγε. Ναι. Πήγαινε. Εσένα μιλάω. Πήρε Άριο Ραπτόπουλος, πάει ο Άρης. Χι δύο πήρα, ναι. Πάει ο Άρης. Έχω να δω καιρό τον παππού Αλπίνο. Παίξε το 4-0. Λέγε, θέλεις. Πάει ο Άρης. Μπαίνω. Όχι, τον έφαγε τον Άρη.
Τελείωσε, φίλε. Γλύφτη. Όσο για τον Καστοριανό, ναι. Όσο για τον Καστοριανό, ρε παιδιά, πέσε το παλικάρι να με πάρει ένα τηλέφωνο, να ρίξω μια κατοσταρή να πού τη θέλει αυτή να την παίξει το στοίχημα. Γιατί η Τούμπα είναι sold out από τώρα. Sold out. Ναι. Κόβει τα τάφη. Και λέω, τι, αμφιβάλλες. Όχι, τι. Τρελός είναι να πάω τσακωθούμε τώρα. Εμείς με σιάν. Μια αμφιβάλλες και θα κάνουμε φιέστα έμαθες που θα την κάνουμε. Φιέστα που θα κάνετε. Στο φιλαράκι μου το κόκκινο το γήπεδο. Να ρωτήσω κάτι. Α, εκεί. Επειδή τα λεφτά του λέτε χθες τελειώσαν να περάσουν, να μου δώσουν μια δεκάρα χιλιάδε, τα περάσω και σήμερα. Κοίταξε να δεις τώρα, σε λέω. Θα περάσεις από εδώ. Ναι. Τι ώρα. Μόλις τελειώσει η εκπομπή, σε κάνα δεκάλεπτα είμαι εκεί. Έγινε, εγώ μέσα Ραπτόπουλε μπήκε αυτό το στοίχημα. 100%. Πρέπει να περάσω, να έχω να περάσω, να περάσω και σήμερα και αύριο συγκνοπέμπει. Και το φιλαράκι μου κόκκινο θα γίνει, μη μας πουλήσεις πάλι. Ακού την Παρασκευή. Τα λέω στον αέρα. Μην μας πουλήσεις. Ρε να περάσω να πάρω 10.000 ή δεν με πουλήσεις τώρα. Εδώ σου λέω και κάτι άλλο. Τον Καστοριανό πες το κατουσταράκι να το φάω. Και ένα κατσίκι δώρο. Ένα κατσίκι δώρο να πάρω μετά. Να βογγίξει και το χωριό του στην Καστοριά. Γεια, δεν μου λες. Μήπως ξέρει ποιος είναι επόπτης στο Αιγινιακό Ηρακλής. Ναι ξέρω φίλοι μου και είναι άσο στάνταρ. Άσο στάνταρ ε. Ναι. Μήπως είναι ο Κοτούλας. Το ίδιο το επίθετο έχουμε. Γεια! Δεν μου λένε κόκκινε. Μας νοιάζει αν είναι ο Κοτούλας. Εμένα με νοιάζει. Σε ένα μάτς που είναι αδιάφορο. Σε εκείνο το μάτς με τον Ηρόδοτο με έβγαλε την ψυχή με έβγαλε. Τώρα τι στέλνεις τον κόσμο στον Κοτούλα εκεί πέρα τώρα δηλαδή. Όχι. Να το γιουχάρουνε. Την ΠΑΕ. Να ζητήσει την εξαίρεση του. Τι να ζητήσει? Την εξαίρεση του. Η ΠΑΕ άλλα πράγματα θα κάνει με τον Αιγινιακό. Να ζητήσει την εξαίρεση. Με άλλες δουλειές έχουν. Εγώ φίλε δεν τραίζομαι από καμιά ΠΑΕ. Λέω ότι πρέπει να κάνει. Δεν μου λες για Αιγινιακό και Όφη. Δεν είναι. Εξαιρετικά χιδαίο. Δεν είναι εξαιρετικά χιδαίο αυτές οι δύο ομάδες. Ενώ τους έχουν πιάσει. Ενώ υπάρχει απόφαση, ναι. Ενώ υπάρχει απόφαση ότι στήσαν το μάτς. Του μπεκιάζουν. Τα προποτζίδικα αυτά. Του μπεκιάζουν. Του μπεκιάζεσαι. Τι να πω. Έχεις δίκιο. Προποτζίδικα. Όταν έχεις δίκιο, τι να πω. Ναι. Λοιπόν, με το προποτζίδικο. Να μιλήσει κανένας φίλος. Με το προποτζίδικο που παίζει πια και είσαι αδιάφορος, πρέπει να σκεφτείς λίγο λογικά κι εσύ. Έχω το δικαίωμα να μιλάω σωστά και να λέω αυτό τι που βλέπω. Σωστά, ρε. Σωστά, τι σωστά. Εδώ είναι μια ευκαιρία μεγάλη. Άσε τώρα, μαλώνει ο Ρόκα τώρα με τον Θεοδωρίδη. Η ευκαιρία είναι τον Πάπα. Και τον Πάπα τώρα. Παίζει με τον Αιγινιακό, είναι ευκαιρία σου τώρα. Άστα τα λατά, μάλλον ο Πάπα. Ο Θεοδωρίδης δεν θα υπάρχει. Τι θα υπάρχει? Θεοδωρίδης. Γράψτε το. Αν προλάβει το μάτι με τον Αιγινιακό και κάτσει στον Πάπα. Η Δευτέρα Θεοδωρίδης δεν θα υπάρχει. Ναι. Και άλλοι δεν θα υπάρχουν. Σιγά. Και άλλοι από την ΠΑΕ Ηρακλής δεν θα υπάρχουν. Ποιο? Γράψτε. Ποια ονόματα. Άστα, εγώ δεν μετράνε. Μίλησα. Ο Τουτζιάρης θα υπάρχει. Δεν ξέρω. Ο Κατσιαμπής. Δεν ξέρω. Α, δεν ξέρεις. Να προβληματίζεις. Α, προβληματίζεσαι. Βεβαίως. Πας στον κόσμο, ρε. Όταν μιλάς στον κόσμο, μιλάς με αλήθειες, όχι... Αλήθειες, αλλά τα ονόματα δεν τα λες. Δεν ξέρω. Τα είπα. Δεν ξέρω, τι δεν ξέρω. Τα είπα. Και δεν μου λες, άμα βγει ο Θεοδωρίδης, ο άλλος ο τον Πάπας που δεν έχει μαντήλι να κλάψει, τι θα γίνει εκεί. Δεν έχει μαντήλι να κλάψει. Ξέρω εγώ, έχει. Το Θεοδωρίδη, γιατί, άσε, ρε, φίλε. Γιατί τον ήθελε το Θεοδωρίδη αφού έχει μαντήλι να κλάψει. Για συμπέκτη. Και να κάνει κουμάτο. Συμπέκτη. Θα έχω εγώ λεφτά και θέλω συμπέκτη. Δεν ξέρω. Έλα ρε, δεν ξέρεις τώρα, πάρε στον κόσμο. Εγώ δεν παραμυθιάζω. Έλα ρε, πάρε στον κόσμο. Συμπέκτη θέλει το Θεοδωρίδη τώρα άλλο. Παρακαλώ. Ναι. Ίδιος ο Κοσμόπουλος. Τον είδες μάπα. Ναι. Έλα φίλε, ναι. Είδες να μου τέλει το καθρέφτη. Βρεάσε με καημένε με αυτό. Δεν έχει καθρέφτη, δεν κάνει μήνυ. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε. Με τον Ηρακλή ασχολούμαστε τώρα. Δεν κατάλαβα, κόψτε με. Στον επόμενο. Ναι. Εγώ είμαι. Εσείς. Γεια σας. Ναι. Ήθελα να πω για το παιχνίδι, να πω την άποψή μου αν μου επιτρέπετε. Αιγινιακός Ηρακλής, για αυτό θέλω. Φυσικά θα είναι την Κυριακή, το ξέρουμε όλοι, όλοι μισή από εδώ, μισή από εκεί. Θέλω να πω ότι αυτό το παιχνίδι είναι ιδιαίτερο. Όχι και μισή από εδώ, μισή από εκεί, οι άλλοι παραπάνω είναι. Εντάξει, ενώ ότι θα είναι δύο στρατόπεδα εκτός από τον Ηρακλή. Δύο στρατόπεδα είναι. Άλλο δύο στρατόπεδα. Και το Άρη, λέω. Το αμερικανικό και άλλο το στρατόπεδο κόδρα εδώ πέρα. Είναι τα στρατόπεδα. Ναι. Ό,τι πείτε. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ έχω να πω ότι ο ΠΑΟΚ φυσικά είναι πολύ φορμαρισμένος, είναι πρώτος και ο Άρης πάει καλά, πολύ καλά. Αλλά δεν μπορούμε να κρίνουμε τις ομάδες σύμφωνα με τα χρήματα που έχει μια η ομάδα που έχει καλούς παίκτες. Αυτό είναι ένα ντέρμπι. Δηλαδή τα δύο ονόματα παίζουν. Ναι, δεν παίζουν τα λεφτά, δεν παίζουν τα λεφτά, αλλά έχει σημασία. Ναι, εντάξει, μπορεί να έχει κάποια σημασία, αλλά όχι, δεν είναι απαραίτητο. Θα σας πω γιατί. Γιατί υπάρχει ο παράγοντα τυχαία. Μπορεί σε κάποια από τις δύο ομάδες, όπως την Πεζέ εβδομάδα, ο Άρης έπαθε αυτό που έπαθε με τον
τον... δεν ήταν ατυχία, βλακεία του Μπάσα. Πρέπει να υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες. Κοιτάξτε, βλακεία ήταν φτηνού. Εντάξει. Αλλά ποιος την πλήρωσε, η ομάδα του. Εννοείται. Υπάρχει ο καιρός ο οποίος θα βρέχει, μπορεί να χιονίσει, μπορεί να κάνει, μπορεί να κολλάει μπάλα και να σε βαράνε όλοι και να μην την βάλουν. Δεν μπορείτε να ξέρετε. Δηλαδή αυτά τα 3-0 και τα 5-0 και τα 6-0, επειδή είναι παλιά τα λένε από τις δύο ομάδες. Μια ισοπαλία, ίσως ήταν πιο πιθανή, φαντάζομαι. Εγώ... Τα λέτε πάρα πολύ ωραία και μιλάτε ισορροπημένα. Εμείς οι δύο ήμασταν ισόρροποι. Θέλουμε τον άνθρωπο να είναι μπρουτάλ και να μιλάει οπαδικά. Α, έτσι θέλετε. Για τον εαυτό του μιλάει, κυρία. Εγώ είμαι φρόνιμος. Εγώ είμαι φίλαθλος πάντως. Εγώ θα χαρώ να γίνει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, να το χαρούμε όλοι. Και ο καλύτερος θα σκεφτεί. Κυρία μου, δεν μπορεί να το χαρούν όλοι το παιχνίδι. Θα χαρούν αυτοί που θα κάποιος θα λυπηθεί. Ναι. Παιδιά, να γυρνάμε, δεν γίνουν έκτροπα και γίνει ένα ωραίο παιχνίδι. Κυρία μου, πώς θα γίνουν έκτροπα. Δεν θα γίνουν έκτροπα. Αν θα υπάρχουν μόνο πάλι του ΠΑΟΚ, γιατί να γίνουν έκτροπα. Εκτός αν μαλώσουν οι ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ μετά. Αν μαλώσουν μεταξύ τους, που συνηθίζουν εσύ. Όλος ο κόσμος του Άριος θα είναι στις καφετέρειες εδώ εκεί για να το δουν. Όλες οι καφετέρειες θα είναι γεμάτες αργανή. Όπως θα χαίρονται οι ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ μέσα, θα χαίρονται οι Αργανοί έξω. Πολύ απλό το πράγμα είναι. Δεν είναι δύσκολο. Τέλος πάντων, εγώ εύχομαι το καλύτερο για τις δύο ομάδες. Σας ακούω χαρούμενο άνθρωπο πάντως. Χαίρεστε. Βλέπετε τη ζωή θετικά. Σοβαρή κυρία, να είστε καλά. Και εσύ να είστε καλά. Πήρε ο ράπχη 2 τον Άρη. 5-0 και μείον 3 ο Άρης. Τον ήπιαμε. Ναι. Ναι. Τελευταίος. Κουτάκι, κουτάκι. Κουτάκι, κουτάκι. Έλα. Ο Άρης θα κερδίσει, κουτάκι, ο Άρης. Κοίταξε. Δεν τον κάνεις κολλά. Όχι κουτάκι. Κοτάκι μου, κοτάκι μου. Κοτάκι μου, ο Άρης θα κερδίσει, κουτάκι μου. Λοιπόν, άμα κερδίσει ρε παιδιά ο Άρης, λες και σπάσει το ποδάρι, ο διάλογος θα σπάσει το ποδάρι του. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι χαρά να πάρουν οι Αργιανοί. Οι άλλοι είναι θα το χάσουν, είναι θα το πάρουν και θα είναι και χαμένο στην ουσία. Δεν μπορείτε τη Δευτέρα να καταλάβετε τι θα γίνει. Όχι, Δευτέρα δύσκολη θα είναι. Λοιπόν, ο Στεφανής για το δελτίο της Μαρίνας είναι. Τι θα γίνει τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη άμα κερδίσει το Άρη. Κάτι μπορεί να κάνει σπουδαίο. Έγινε κοτάκι, έγινε κοτάκι μου. Δώσε μια τελευταία. Δώσε το Στεφανή. Α, για μετά είναι. Του δελτίου, γιατί μπερδεύεσαι. Αφού λέει Στεφανής για το δελτίο της Μαρίνας. Ναι. Την ώρα του που θα έχει το δελτίο ειδήσεων, ναι, κάποια στιγμή θα κάνει σύνδεση με τον Στεφανή. Ο Στεφανής δεν μπορεί να βγει σε εμάς, δηλαδή, απαγορεύεται. Πρέπει να βγει στη Μαρίνα. Ναι. Γίνε η ραδιοσκηνοθεσία τέτοια. Εσύ ναι, γιατί μπερδεύεσαι. Είχαμε ποτέ ραδιοσκηνοθεσία. 18 χρόνια εγώ ραδιοσκηνοθεσία δεν έχω. Σκηνοθεσία τηλεοπτική δεν έχω. Δεν ξέρω ρε φίλε, Αλμπάνι σήμερα. Του ζήτησα να μην σε πυροβολήσει. Τώρα με το ζόρι να σε πυροβολήσει. Δηλαδή εμάς μας κάνουν ραδιοσκηνοθεσία. Δηλαδή εδώ τι κάνουμε, δηλαδή μόνο σου κάνεις εκπομπή. Τι σκηνοθεσία να κάνω. Αφού είμαστε άτακτοι ρε κόκκινε. Για σκηνοθεσία είμαστε. Δηλαδή έτσι κάνουμε στην τύχη εκπομπή. Εγώ... Ό,τι μας βγει κάνει. Καταρχήν εγώ έχω κογκολέζο σκηνοθέτη στην τηλεόραση. Κάνεις, δηλαδή εδώ κάνεις την εκπομπή τη συγκεκριμένη, κάνεις ό,τι να είναι. Τι κάνουμε. Δεν κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Τι σκάσι, άμα κάναμε συγκεκριμένα λοιπόν πράγματα, δεν μας άκουγε κανένας ρε κόκκινη. Δεν το έχεις πάρει χαμπάρι. Μαρίνα... Τι μαρέα μπίκου ρε. Μαρίνα... Δεν πήρες 18 ώρες χαμπάρι. Και... Τι γίνεται εδώ πέρα ρε βουβάλι να πούμε. Είσαι φελός. Ρε Λέοντα της Αφρικής να πούμε. Τι να λοιπόν σε... Ακολουθεί η Μαρίνα μπίκου με ειδήσεις αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο. Με... Πού είσαι ρε. Δημήτρη Κανελάκη, Κωνσταντίνο Γιαλαμά και Τάνια Δήμα. Στο New York FM είσαι ρε και σκηνοθεσία. Άντε βγει από εδώ πέρα. New York FM. Έχει ο ράδιο του ηθοθεσία.